Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σε όλες και όλους. Ελπίζω να είστε καλά και να είστε και σήμερα συντονισμένοι στην τηλεοπτική μας παρέα. Για τις επόμενες περίπου 2 ώρες θα είμαστε κοντά σας, να σας κρατήσουμε συντροφιά και να σας ενημερώσουμε. Φυσικά να ευχηθούμε ξεκινώντας την εκπομπή μας χρόνια πολλά στις εορτάζουσες και στους εορτάζοντες. Μεγάλη γιορτή η σημερινή, τα Γιαννιού, που σηματοδοτεί έτσι και το κλείσιμο των εορτών αυτών, των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς και των Φώτων. Των Φώτων που ερωτάστηκαν χθες με ανοιχτές τις εκκλησίες, αλλά περιοριστικά μέτρα. Νομίζω ότι τα μέτρα τηρήθηκαν, θέλω να πιστεύω, έτσι στις περισσότερες των περιπτώσεων και κάποια από τα πλάνα και από τις εικόνες που έφτασαν έτσι μέσων τηλεοπτικών αλλά και ιστοσελίδων κλπ. Να μην είναι το σύνολο της κατάστασης, να μην έτσι αντιπροσωπεύουν την όλη προσπάθεια και είμαι σίγουρη πως δεν το κάνουν, την όλη προσπάθεια που δόθηκε από ιερείς, από Μητροπόλεις, από Μητροπολίτες για να τηρηθούν τα μέτρα. Πάντως πρέπει να πούμε ότι στην περιοχή μας τα μέτρα τηρήθηκαν στο ακέραιο, με τους πιστούς να είναι και αυτοί πολύ πολύ προσεκτικοί. Αν και οι καιρικές συνθήκες δεν βοήθησαν, νομίζω όλοι έκαναν υπομονή και πρόσεξαν αρκετά. Αυτά θα τα δούμε και σε λίγο όμως. Θα δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Θα δούμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο. Έναν κόσμο που έχει το βλέμμα του στραμμένο στα όσα χθες έγιναν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στην εισβολή στο Καπιτόλιο ακολούθων ανθρώπων που στηρίζουν τον Τραμπ. Θα τα δούμε όλα αυτά και θα τα σχολιάσουμε σε πολύ πολύ λίγο. Μια έτσι περίεργη μέρα η σημερινή. Πάμε να δούμε πρώτα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δούμε τι συμβαίνει έτσι γενικότερα και να επιστρέψουμε. Να πω πρώτα μόνο τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Μπορείτε να τους στέλνετε τα μηνύματά σας και να τους βλέπετε και στο κάτω μέρος της οθόνης. Υπενθυμίζω ευθύς αμέσως. 6970-42-47-82 για τα γραπτά σας μηνύματα. 2651-068-541-68-542 για τις τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις. Υπάρχει δυνατότητα να στέλνετε τα μηνύματά σας στη σελίδα μας στο Facebook. Η ώρα της Υπήρου μας βρίσκεται με ελληνικούς χαρακτήρες, όπως επίσης και στο email της εκπομπής μας. ωραϊπήρου@gmail.com. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα και να επιστρέψουμε να τα συζητήσουμε όλα όσα συνέβησαν χθες. Με τα νέα ξεκινάμε. Νέο επιχειρησιακό σχέδιο της ελληνικής αστυνομίας. Κρύβουν τα μάτια από τις πορείες, γράφουν τα νέα. Υιοθετείται στρατηγική ήπιας έντασης με διακριτικότερη παρουσία των ειδικών δυνάμεων, περιορισμένη χρήση χημικών και περισσότερες άβρες στους δρόμους. Τώρα, οπαδοί του Τραμπ εισέβαλαν στο Καπιτόλιο, σοκ και χάος, πρωτοφανείς σκηνές με μία νεκρή, πολλούς τραυματίες και βανδαλισμού στο Κογκρέσο που εκενώθηκε με επέμβαση της Εθνοφρουράς, Biden, άνευ προηγουμένου επίθεση κατά της δημοκρατίας μας, θρίαμβος των δημοκρατικών στη Τζόρτζια, κέρδισαν και τη Γερουσία. Αναδρομικά ΣΤΕ, τι κρίνεται σε 9 ημέρες, ποια είναι τα ποσά που εκδικάζονται και ποιοι είναι οι δικαιούχοι τους. Θεοφάνεια, παρασκήνιο 1, πώς η Εκκλησία άνοιξε τους ναούς ψηφώντας την κυβέρνηση. Παρασκήνιο 2, πώς το Μαξίμου έκανε πίσω μέσα σε κλίμακα χυποψίας. Στην εφημερίδα των συντακτών, είπα, σκηνές χάους στο Καπιτόλιο, χαμός στην Ουάσιγκτον με εκατοντάδες αφιονισμένους οπαδούς του αμετανόητου Τραμπ να εισβάλλουν στο Καπιτόλιο την ώρα που ο αντιπρόεδρος Πένς και οι ρεπουμπλικανοί βουλευτές έδιναν τη χαριστική βολή στη χειρότερη προεδρία της πρόσφατης ιστορίας των ΗΠΑ. Αντιπρόεδρος είναι ό,τι θέλει, λέει, ό,τι θέλουν κάνουν. Κράτος εν κράτη είναι. Άδωνης Γεωργιάδης, από σεβασμό στην Ορθοδοξία, δεν βάλαμε καραντίνα πριν από τη γιορτή του Αγίου Δημητρίου. Παρέμβαση της δικαιοσύνης ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ. Σιωπηρή και άτακτη υποχώρηση της κυβέρνησης μπροστά στις ιερατικές βουλές. Πανελλαδικός συνωστισμός στις εκκλησίες. Τοποτηρητής της παραβίασης των μέτρων η Ελλάς. Φορολογία. Σαφάρι ελέγχος στις επιχειρήσεις που έλαβαν επιστρεπτέα 4.
Η ελληνική αστυνομία βλάπτει σοβαρά την υγεία και τη δημοκρατία. Πέρασε από το τμήμα Σερβίρουμε Διώξεις και Κορονοϊό. Περάστε από το τμήμα Σερβίρουμε Διώξεις και Κορονοϊό. Ρεπορτάζ της εφημερίδας των Συντακτών. Super League, χάρμα οφθαλμών 4-0 στην Τρίπολη ο Ολυμπιακός. Ανεμικά 1-0 για ΑΕΚ και Παναθηναϊκό. Δοκιμασία ΠΑΟΚ απόψε στο Περιστέρι. Στον ελεύθερο τύπο. Αποκάλυψη, ποιοι και πώς θα πάρουν το επίδομα των 400 ευρώ, τι προβλέπει η απόφαση για μηχανικούς δικηγόρους, οδοντιάτρους, λογιστές, κριτήριο η πτώση τζίρου αν ξεπεραστούν οι 1.100 αιτήσεις, σήμα SOS για αύξηση κρουσμάτων, τι δείχνουν τα λίμματα στην Αττική, συνωστισμός σε εκκλησίες παρά τα περιοριστικά μέτρα, μεγάλη έξοδος γιοταχής στις γιορτές προς επαρχία, ποιοι κλείνουν ραντεβού για εμβολιασμό από Δευτέρα. Τα κριτήρια για την επιστρεπτέα προκαταβολή νούμερο 5. Χάος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οπαδοί του Τραμπ εισέβαλαν στο Καπιτόλιο κατά τη συνεδρίαση επικύρωσης της νίκης Biden. Μαύρη μέρα για τη δημοκρατία. Έκλεισε Biden για ενότητα. Ο Τραμπ επιμένει ότι του έκλεψαν τις εκλογές. Στην αυτεμπορική για να κλείσουμε με τα πρωτοσέλιδα. Συνωστισμός στην έξοδο, ερημιά στην είσοδο του χρηματιστηρίου Αθηνών. Συνεχίζεται η αιμορραγία με 38 διαγραφές εταιριών την τελευταία τετραετία. Κληρώνουν αλλαγές στο μέτρο των αποδείξεων, στο 20% του εισοδήματος στο βασικό σενάριο. Εισβολή στο Καπιτόλιο μετά το σαρατικό μπλε κύμα, με τους δημοκρατικούς να βρίσκονται ένα βήμα πριν τον έλεγχο του Κογκρέσου, μετά τις επαναληπτικές εκλογές στην πολιτεία της Τζόρτζια, δικαιώνοντας όσους έκαναν λόγο πριν από τις εκλογές για ένα σαρωτικό μπλε κύμα, ο εκλεγής πρόεδρος Τζο Μπάιντεν σε μήνυμά του διαμήνυσε ότι ήρθε η ώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες να γυρίσουν σελίδα. Την ίδια ώρα, υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ εισέβαλαν στο Καπιτόπουλιο στην προσπάθειά τους να σταματήσουν την επικύρωση της ανάδειξης του Μπάιντεν ως νέου πρόεδρου της χώρας. Άμεσες επενδύσεις σε μικρομεσαίες νεοφυών επιχειρήσεων, ταμείο καινοτομίας. Έως τις 15 πρώτου τώρα οι αιτήσεις για την επιστρεπτέα 5, στήριξη της αγοράς με 1,5 δις ευρώ. Βραζιλία, ο πρόεδρος κήρυξε χρεοκοπία λόγω COVID. Πανδημία, φόβια έξαρση κρουσμάτων στην Αττική. Θεοφάνη, εορτασμός με ανοιχτούς ναούς και αντιπαράθεση. Ακτοπλοεία, φωνάζει για υποβάθμιση, ζητά μέτρα στήριξης. Παγκόσμια Τράπεζα χρονοβόρα και με αλλαγές σε ανάκαμψη της οικονομίας. Ευρωπαϊκή Ένωση σε ίσχυο Ευρωπαϊκός Κωδικός Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Λοιπόν, μένουμε σε αυτά σε ό,τι αφορά τα πρωτοσέλιδα. Λόγω της χθεσινής αργίας δεν έχουν βγει όλα. Από αύριο επανερχόμαστε έτσι στην κανονικότητα με όλα τα πρωτοσέλιδα. Είπαμε τέλος και γιορτές, τέλος όλα αυτά. Βάζουμε πλώρη για το νέο έτος και όπως είπαμε και προχθές, ελπίζουμε, αφού τώρα τελειώσαμε και με τις γιορτές και όλα αυτά, ελπίζουμε σε καλές ειδήσεις και καλύτερες ημέρες. Για να δούμε, θα είναι. Πάμε όλα αυτά να τα συζητήσουμε και με τον Νίκο Βούστρο, που είναι στην παρέα μας. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Έλενα. Καλησπέρα και χρόνια πολλά για χθες και για τις μέρες, τους τηλεθεατές και εσένα φυσικά και όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά για τις ημέρες, πραγματικά. Και δεν φαίνεται να έδωσαν φώτιση εκεί στους οπαδούς του Τραμπ και σε όλο αυτό εκεί το συναπάντημα, μπορώ να πω, διότι πρόκειται για ένα απολύτως ετερόκλητο σύνολο ανθρώπων που δεν έχει καμία συνοχή και καμία συνάφεια, παρά μόνο ομνίων σε αυτές τις παράδοξες θεωρίες Τραμπ ότι δήθεν του έκλεψαν τις εκλογές και όλα τα υπόλοιπα. Πρωτόγνωρες εικόνες, σοκαριστικές. Μιλάμε για οργανωμένη, κατά τα πώς φαίνεται, η εισβολή μέσα στο ναό της Αμερικανικής Δημοκρατίας, το Καπιτόλιο, που είναι η έδρα των δύο κοινοβουλευτικών σωμάτων των ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ, όπως είναι γνωστό, έχουν δύο κοινοβουλευτικά σώματα. Έχουν την Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία. Mm-hmm. Λοιπόν, τα δύο αυτά κοινοβουλευτικά σώματα ανεξάρτητα, δρούν ανεξάρτητα, λειτουργούν ανεξάρτητα, αλλά λίγο πολύ συστεγάζονται κατά κάποιο τρόπο, γειτονεύουν καλύτερα μέσα αυτό το κτίριο που ονομάζεται Καπιτόλιο. Θεωρείται κάτι σαν ιερός τόπος για τους Αμερικανούς.
Βεβαίως για όσους ασχολούνται με την πολιτική στην Αμερική. Εντάξει, για να το καταλάβει περίπου, να το προσομοιάζει ο κόσμος, είναι κάποιος σαν να εισέβαλαν οπλισμένοι, γιατί αυτό είναι το φοβερό, άνθρωποι που ήταν οπλισμένοι, σαν να εισέβαλαν στη Βούλη των Ελλήνων. Ακριβώς και στο δικό μας ναό της δημοκρατίας. Πολύ χειρότερα, γιατί η Βουλή των Ελλήνων είναι και ένας τόπος που τέλος πάντων κατά περιόδους και κατά διαστήματα έχει εξάψει τα πάθη, έχουν εξαφθεί τα πάθη, έχουν επιχειρήσει άνθρωποι και επί της εποχής των αγανακτισμένων έχουν επιχειρήσει διάφορα. Βέβαια εδώ λειτουργήσαν και οι υπηρεσίες, στις δικές μας περιπτώσεις, λειτουργήσαν και τα ίδια τα κόμματα περιφρορώντας την Ελληνική Βουλή από τον όχλο, ο οποίος κάποιες φορές σε περιπτώσεις και περιστάσεις επιχείρησε και εδώ να μπει. Ο όχλος είναι πάντα ανεξέλεγκτος. Η διαφορά είναι ότι όταν υπάρχει ένας επικεφαλής, ένας ανώτατος πολιτικός, όπως είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος επί μήνες βομβαρδίζει με αυτές τις ανεκδιήγητες θεωρίες νομοσίας ότι δήθεν του κλέψαν τις εκλογές, πρόσεξε να δεις κάτι. Αρχικά δεν έκανε δεκτή την επιστολική ψήφο. Η επιστολική ψήφος είναι ένας θεσμός, ο οποίος υπάρχει στην Αμερικανική πολιτική εδώ και αιώνες. Ξαφνικά λοιπόν έρχεται ένας εν ενεργεία πρόεδρος και λέει μήνες πριν τις εκλογές, εγώ εκτιμώ ότι μέσω της επιστολικής ψήφου θα γίνει νοθεία για να μου κλέψουν τις εκλογές. Άρα λοιπόν αυτό σημαίνει ότι υπήρχε δεδομένη και προαποφασισμένη στρατηγική να αμφισβητηθεί το αποτέλεσμα. Διότι βλέπανε ότι χάνανε τις εκλογές, οι επιτελείς του Τραμπ, δεν περίμεναν και αυτοί ότι θα πάνε τόσο πολύ καλά που πήγανε. Και αυτό είναι ένα πολιτικό συμπέρασμα που πρέπει να κρατήσουμε. Το πρόβλημα της Αμερικανικής κοινωνίας είναι ότι αυτές οι δυνάμεις πήγαν τόσο καλά όσο πήγαν. Γι' αυτό και ήταν τόσο φανατισμένοι οι άνθρωποι αυτοί. Γι' αυτό και φτάσαμε στη χθεσινή εισβολή. Γιατί αυτοί θεωρούν ότι όντως τους κλέψαν μια νίκη. Και όταν βομβαρδίζονται επί μήνες και επί χρόνια με τέτοιες ανυπόστατες κατά τα άλλα θεωρίες. Αυτό πήγα να πω. Είναι κάτι το οποίο δεν καλλιεργήθηκε όλο αυτό και όλοι αυτοί οι φανατισμένοι οπαδοί του Τραμπ. Δεν είναι κάτι που προέκυψε τώρα ή μετά τις εκλογές, με το πέρας των εκλογών ή λίγο καιρό πριν τις εκλογές, που όπως λες, ίσως να έβλεπαν στο επιτελείο του Τραμπ ότι χάνει τις εκλογές και άρχισε να δημιουργεί ένα κλίμα. Άνθρωποι στην Αμερική λένε ότι αυτό καλλιεργείται από την πρώτη μέρα που ανέβηκε στην Προεδρία ο Τραμπ. Γι' αυτό εγώ εδώ και 4 χρόνια καλλιεργείται όλο αυτό το κλίμα. Και δεν ξέρω αν θεωρείς, για να πάμε και στην επόμενη ημέρα, γιατί τώρα τελείωσε, θα δούμε πως ελπίζουμε σε εκτόνωση και ότι θα εκτονωθεί όλο αυτό το πράγμα και ότι αυτοί οι οπαδοί δεν θα επανέλθουν με κάποια άλλη ευκαιρία ή με κάτι άλλο σε αντίστοιχα γεγονότα. Το σίγουρο είναι ότι τελείωσε το χτεσινό, για να πούμε αυτό. Όμως έχει ακόμη 13 μέρες θητείας ο Τραμπ, όπου θεωρητικά είναι ακόμα αρχηγός του Αμερικανικού κράτους. Ο τραμπισμός αυτός, οι οπαδοί του, αυτοί οι πορωμένοι, γιατί έτσι πλέον έχει περάσει ο όρος, ως τραμπισμός, ήρθε για να μείνει, θεωρείς? Βεβαίως ήρθε για να μείνει και πρέπει να δούμε τις αιτίες, γιατί αυτό το χτεσινό δεν είναι η αιτία των πραγμάτων, είναι ένα αποτέλεσμα άλλων αιτιών. Και βεβαίως η αιτία δεν είναι ο ίδιος ο Τραμπ. Η αιτία είναι οι γενεσιουργοί λόγοι που δημιουργούν αυτά τα φαινόμενα, τα οποία έχουν να κάνουν με τον αποκλεισμό πολλών ανθρώπων από την οικονομική πραγματικότητα, έχουν να κάνουν με το βιωτικό επίπεδο που έχει καταβαραθρωθεί για πολλούς στις ΗΠΑ, έχουν να κάνουν με τον αποκλεισμό πολλών ανθρώπων από την εργασία, με την επιμακρών ανεργία, με την... Και εδώ είναι και μια αντίφαση, διότι το κόμμα που υποτίθεται ότι στηρίζει ο Τραμπ υποτίθεται ότι είναι αυτό που είναι κατά των προνοιακών επιδομάτων. Θυμίζω ότι το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, στο οποίο ανήκει ή τέλος πάντων με αυτό εξελέγει, να το πούμε έτσι, ο Τραμπ, είναι το πιο δεξιό κόμμα της αμερικανικής πολιτικής σκηνής. Με τα χαρακτηριστικά που έχει λοιπόν, είναι σφόδρα κατά αυτών των ανθρώπων η ιδεολογία αυτού του κόμματος. Έτσι λοιπόν εδώ έχουμε ένα πολιτικό παράδοξο τώρα. Βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι κανονικά θα έπρεπε να είναι πιο ριζοσπαστικοποιημένοι, θα έπρεπε να είναι πιο προοδευτικοί σκέψεις, να συντάσσονται πίσω από αυτές τις ιδεολογίες και πίσω από αυτά τα τραμπικά δημιουργήματα. Όπως είχα γράψει και εγώ σε ένα σχόλιο τη βραδιά των Αμερικανικών εκλογών, το σίγουρο είναι, είπα, ότι ο Τραμπ ιτήθηκε, ο Τραμπ θα αποχωρήσει με το καλό ή το κακό, με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Το πρόβλημα είναι ότι ο τραμπισμός, εντός εισαγωγικών, θα παραμείνει, γιατί δεν έχουν αρθεί οι αιτίες που τον δημιουργούν. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι στις ΗΠΑ και σε κάποιο σημαντικό μέρος του δυτικού κόσμου που δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στη γνώση. Η γνώση, η τριτοβάθμια εκπαίδευση, είναι πανάκριβη στις ΗΠΑ και γίνεται κατόπιν δανεισμού. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να σπουδάσουν αυτοί οι άνθρωποι.
Άρα λοιπόν, όπου υπάρχει χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, οι άνθρωποι είναι επιρρεπείς στις θεωρίες συνωμοσίας, στην καθοδήγηση, πέφτουν εύκολα θύματα ενός δημαγωγού πολιτικού, δεν έχουν ακονίσει την κριτική σκέψη, ταΐζονται εύκολα με μια προπαγάνδα. Να πω και κάτι άλλο. Συγκλονιστικές οι ομοιότητες και με το τι συνέβη στην προχιτλερική Γερμανία και πώς εδραιώθηκε το χιτλερικό καθεστώς. Πράγμα που επισημαίνει χθες ήδη με ανακοίνωσή του, επίσημη, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών. Μιλάει για ομοιότητες αυτής της κατάστασης των οπαδών του Τραμπ με τους οπαδούς του Χίτλερ. Σε επίσημη ανακοίνωσή του. Κρούει κόδωνα κινδύνου ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών. Το θέμα είναι βέβαια και το ερώτημα είναι ποιος θέλει να τον ακούσει. Mm-hmm. Και να πούμε και κάτι άλλο. Δεν ήταν καθόλου αστείο αυτό που συνέβη χθες. Για μένα ειλικρινά γεννιούνται πάρα πολλά ερωτήματα σε σχέση με την απουσία της τοπικής αστυνομίας. Αυτό πήγα να πω και με προλαβαίνεις και χαίρομαι, γιατί σκεφτόμαστε λίγο πολύ το ίδιο. Πραγματικά κάνουν το γύρο του διαδικτύου και εικόνες που δείχνουν αστυνομικούς ουσιαστικά να παραμερίζονται, να κάνουν στην άκρη για να περάσει αυτό το οργισμένο πλήθος. Δεν ξέρω αν είναι από φόβο, επειδή ήταν οπλισμένοι και σου λέει θα μας πάρει και εμάς από κάτω όχλος, ή αν ήταν κάτι το οποίο δεν ξέρω. Εγώ πονηρεύομαι. Υπήρχαν εκεί μέσα και στους κόλπους της αστυνομίας της Αμερικανικής, των ανθρώπων που είναι υπεύθυνοι να περιφρουρήσουν την κατάσταση, υπήρχαν άνθρωποι που θέλανε, οπαδοί του Τραμπ, που θέλανε να οδηγηθούν εκεί τα πράγματα. Θεωρητικά δεν μπορεί να το αποκλείσει κανένας αυτό το ενδεχόμενο, παρατηρώντας απλά και μόνο τα τηλεοπτικά ρεπορτάζ, τις εικόνες. Πάντως, είδαμε μια αμέτωχη λίγο πολύ αστυνομία. Ακριβώς. Και το κρίσιμο σημείο και το σημείο καμπής ήταν ότι ο αντιπρόεδρος συντάχθηκε με τον νικητή των εκλογών του αντιπάλου κόμματος, Biden. Mm-hmm. Μέχρι τη στιγμή που ο αντιπρόεδρος Μάικ Πένς πήρε την πρωτοβουλία και είπε «κινητοποιώ την Εδροφρουρά» σε συνεργασία με την πρόεδρο της Βουλής, εκεί υπήρξε ένα κενό εξουσίας για μερικές ώρες. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα στο κενό εξουσίας να μην υπάρχουν διαταγές, να μην υπάρχουν εντολές, να μην υπάρχει κινητοποίηση θεσμών και να είναι όλα στον αέρα. Γι' αυτό και είδαμε αυτές τις σκηνές χάους με τους ανθρώπους εκεί με τα καπέλα των Ινδιάνων να εισβάλλουν μέσα και να πλιατσικολογούν. Είδαμε έναν άνθρωπο να έχει πάρει ένα ολόκληρο βάθρο ομιλίες, να το έχει βάλει στην πλάτη του και να φεύγει. Είδαμε άλλους ανθρώπους να βγάζουν αναμνηστικές φωτογραφίες στο γραφείο της Προέδρου της Βουλής. Mm-hmm. Είδαμε απίστευτα πράγματα. Είδαμε ανθρώπους να κάνουν γκριμάτες και να φωτογραφίζονται μπροστά από έργα τέχνης, πολύ μεγάλης καλλιτεχνικής και πολιτικής, θα το πω, αξίας, που βρίσκονται στους διαδρόμους του Καπιτολίου και έχουν ευθεία αναφορά στις μέρες της Αμερικανικής Επανάστασης. Μιλάμε για ασύλληπτα πράγματα, αδιανόητα μέχρι χτες. Και να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει μία νεκρή, δεν είναι λίγο σε μία τέτοια εξέγερση, σε μία τέτοια εισβολή στο Καπιτόλιο, υπάρχει μία νεκρή και δεκάδες τραυματίες. Ακριβώς, και επίσης έχουν επιβεβαιωθεί την ώρα που μιλάμε πριν λίγα λεπτά ακόμη τρεις νεκροί εξωτερικά του κτηρίου. Η μία νεκρή που λες πολύ σωστά είναι ο παδός του Τραμπ, ήταν η αποβιώσασα, ο παδός του Τραμπ, στρατιωτικός πρώην, mm-hmm. η οποία ήταν οργανωμένη σε κάποια ομάδα. Βετεράνος της αεροπορίας, λέει, των Ηνωμένων Πολιτειών. Βετεράνος της αεροπορίας. Καλά, βετεράνος στην Αμερική είναι αυτός που έχει τελειώσει τη θητεία. Αυτό που λέμε εμείς ο αποστρατός, αυτοί το λένε βετεράνος. Υπάρχει τιμητικά αυτός ο όρος. Εντάξει, δεν σημαίνει ότι έχει πολεμήσει και δεν ξέρω τι. Μπορεί όμως και να έχει πολεμήσει. Το ζήτημα είναι ότι η γυναίκα αυτή σκοτώθηκε από τις δυνάμεις ασφαλείας μέσα στο Καπιτόλιο. Δεν ξέρουμε τι έγινε εκεί. Υπάρχουν κάποια βίντεο. Τώρα τι έχει γίνει, νομίζω ότι μπορεί και να μην μάθουμε ποτέ τι ακριβώς έχει γίνει εκεί. Επίσης υπάρχουν άλλα τρία θύματα. Ο συνολικός αριθμός των θυμάτων είναι 4. Μέχρι στιγμής δεν ξέρουμε τι άλλο θα δείξουν οι επόμενες αποτιμήσεις και απογραφές. Και όλη αυτή η διαδικασία εκπλήσει με το γεγονός ότι όλοι βρέθηκαν απροετοίμαστοι. Έχουμε λοιπόν πολιτικά και σημειολογικά την εικόνα της Αμερικής, των ΗΠΑ, που υποτίθεται ότι είναι η χώρα που υμνεί τη δημοκρατία και υπερασπίζεται τη δημοκρατία και έχει προχωρήσει σε επεμβάσεις σε άλλες χώρες και στρατιωτικές μερικές φορές στο όνομα της δημοκρατίας. Και βλέπουμε εδώ ότι δεν μπορεί να υποστηρίξει και να θεμελιώσει τη δημοκρατία και να την εμπεδώσει τη δημοκρατία μέσα στην ίδια της την έδρα, τη δική της δημοκρατία. Λοιπόν, πολύ μεγάλη ήττα σημειολογικά για την εικόνα της Αμερικής, πολύ μεγάλη ήττα το ότι οι μυστικές υπηρεσίες των Αμερικανών πιάστηκαν στον ύπνο και βλεπτικά για όλο αυτό. Αν πιάστηκαν στον ύπνο και δεν υπάρχει κάτι πολύ βαθύτερο,
Δεν ξέρουμε. Έτσι, υποθέσεις κάνουμε εργασίας. Λοιπόν, φαίνεται ότι αυτή η εικόνα η οποία τεχνιέντως έχει καλλιεργηθεί μέσα από το Hollywood και από την τηλεόραση περί πανίσχυρων μυστικών υπηρεσιών, περί ξέρω εγώ, φοβερών και τρομερών υπηρεσιών που υποκλέπτουν τα πράγματα, τα πάντα και ξέρουν τα πάντα, όλα τα πράγματα ό,τι συμβαίνει και φροντίζουν προληπτικά για να εδραιώνουν τη δημοκρατία, φαίνεται ότι αυτά είναι χολιγουντιανά σενάρια. Γιατί η πραγματικότητα, η χθεσινή πραγματικότητα που παρακολουθήσαμε σε ζωντανή σύνδεση, ήταν απολύτως διαφορετική. Όχι απλά απολύτως διαφορετική, ήταν μια πραγματικότητα η οποία καταράκωσε το κύρος αυτής της χώρας. Έβλεπα χθες τις live μεταδόσεις που κάνανε τα μεγάλα τηλεοπτικά μέσα, έτσι έναν μαραθώνιο ενημέρωσης και ανταποκρίσεις από την Αμερική. Και χαρακτηριστικά κάποια στιγμή, γιατί το είδα και στο Twitter, ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο George Bush, που είπε χαρακτηριστικά αυτά δεν συμβαίνουν λέει, ούτε στην μπανανία, ούτε σε μπανανίες. Ακριβώς έτσι είπε. Ακριβώς έτσι είπε. Όχι μόνο αυτό, πολλοί πρώην πρόεδροι καταδίκασαν απερίφραστα και με πολύ σκληρή γλώσσα όλη αυτή την πολιτική στάση του Τραμπ και όλο αυτό το τρόπο, όλο αυτό το θεατρινισμό. Διότι ακόμη και χτες, ακόμη και την ίστατη ώρα, ακόμη και τη στιγμή που συνέβαιναν όλα αυτά, εμπριστικές δηλώσεις έκανε αυτός ο άνθρωπος. Αντί να βοηθήσει να εκτονωθεί η κατάσταση, ακριβώς, μιλούσε πάλι για κλέψιμο της νίκης μέσα από τα χέρια τους, καλώντας τους στο τέλος, το τελευταίο του έτσι μήνυμα, να γυρίσουν ειρηνικά στα σπίτια τους. Ενώ έχουν προηγηθεί όλα αυτά τα γεγονότα. Μετά αφού δεν εισβάλλει, όχι ακριβώς, πριν. Ακριβώς, αυτό λέω. Ενώ είχε πέσει νεκρή μία οπαδός του, είχαν γίνει συλλήψεις, είχε πέσει του κόσμου το ξύλο, να τα πούμε απλά, τα βλέπαμε με τα μεταφέραντα τηλεοπτικά δίκτυα, όταν άρχισε να έτσι χειροτερεύει η κατάσταση και έβγαινε και έλεγε «Γυρίστε ειρηνικά στα σπίτια σας». Για ποια ειρήνη μιλούσε, για ποια εκτόνωση της κατάστασης. Υπάρχει και ένα ολόκληρο ζήτημα με το θέμα της οπλοκατοχής. Δεν νοείται να υπάρχει εν έτη 2021 που έχουμε μπει πλέον. Όχι Νίκο, αυτοί τα ψηφίζουν, οι νόμοι τους είναι. Δεν πήγε κανένας κόντρα σε αυτούς τους νόμους, ενώ καθημερινά έχουμε αιματοκυλίσματα στην Αμερική, σε διάφορες πολιτείες της. Λοιπόν, δεν νοείται, αυτό δεν γίνεται πουθενά αλλού στον κόσμο, στο όνομα μιας ιστορικότητας και στο όνομα ότι κάποτε πριν 200-350 χρόνια έπρεπε για τις ανάγκες της εποχής να έχουν το δικαίωμα οι τότε Ευρωπαίοι άπικοι που πήγαιναν στην Αμερική, έπρεπε να είναι οπλισμένοι, γιατί από εκεί κρατάει αυτό, έτσι. Και σου το λέω αυτό με τα λόγω γνώσεως, διότι να το πω και για τους τηλεθεατές, έχω διατελέσει επί χρόνια αθλητή της σκουποβολής. Τα γνωρίζω τα ζητήματα, τα περί όπλων και τι γίνεται και στην Ευρώπη και τι γίνεται και στην Αμερική. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι στο όνομα μιας τέτοιας ιστορικότητας, επειδή πριν 250 χρόνια οι πρώτοι άπικοι ήταν υποχρεωμένοι, κινδύνευε η ζωή τους. Έπρεπε να υπερασπιστούν τη ζωή τους. Από άγρια θηρία, από πολεμικές συγκρούσεις, από ληστές, από οτιδήποτε. Δεν μπορεί λοιπόν να κρατάς 250 χρόνια τέτοιες νομοθεσίες που να επιτρέπουν την οπλοκατοχή. Πόσο μάλλον στην πολιτική πρωτεύουσα της χώρας, την Ουάσιγκτον, πόσο μάλλον και σε κατάσταση καιρού διαδηλώσεων. Μιλάμε για παρανοϊκά νομοθετήματα. Δεν μπορώ να τα χαρακτηρίσω διαφορετικά. Δεν μπορεί να το δεις διαφορετικά. Σε μια τόσο τεταμένη κατάσταση, μια τόσο τεταμένη εποχή, να εμφανίζονται άνθρωποι, οπλοφόροι και να μην συμβαίνει τίποτα, να είναι αυτό μια κανονικότητα, πραγματικά δεν ξέρεις πώς θα το χαρακτηρίσεις. Στο όνομα, ας πούμε, μιας ιστορικής, τέλος πάντων, παρακαταθήκης για κάτι που συνέβαινε πριν από 250 χρόνια ή πριν από 150 χρόνια στην εποχή της Άγριας Δύσης. Που και εκεί, να θυμίσω ότι όταν οι πολίτες έμπαιναν σε μια πόλη, ο τοπικός σερίφης απαιτούσε να παραδώσουν τα όπλα τους. Mm-hmm. Να το πούμε και αυτό. Λοιπόν, σήμερα δεν ισχύουν τέτοια πράγματα. Υπάρχουν πολιτείες, βέβαια, όπου δεν είναι η οπλοκατοχή και η, το να οπλοφορεί ο πολίτης δεν είναι νόμιμο. Υπάρχουν όμως και άλλες πολιτείες που αυτό είναι μια κανονικότητα. Και αυτά είναι ζητήματα που πρέπει να τα δουν. Δεν μπορεί ο κάθε πικραμένος να παίρνει ένα αυτόματο ή δεν ξέρω ένα πολυβόλο ή δεν ξέρω τι άλλο βαρύ είδος οπλισμού και να πηγαίνει να κάνει το διαδηλωτή. Κάπως έτσι ξεκινούν οι εμφύλοι πόλεμοι. Κάπως έτσι. Πρέπει να κάνουν κάτι οι Αμερικανοί για αυτό το θέμα. Και για αυτό το θέμα και για άλλα πολλά θέματα. Έλεγα νωρίτερα ότι όλα αυτά δεν είναι αιτίες, είναι αποτελέσματα. Οι αιτίες βρίσκονται αλλού. Οι αιτίες βρίσκονται στον βαθύτατο διχασμό που υπάρχει μέσα στην αμερικανική κοινωνία. Έχουν και οικονομικά αίτια, έχουν και κοινωνιολογικά αίτια. Δυστυχώς, δυστυχέστατα, και το είδαμε και με το κίνημα για τις ζωές των μαύρων που είχαμε πέρσι στις ΗΠΑ και άλλες χώρες που έχουν συμβεί τέτοια επεισόδια με αφορμή αντίστοιχα περιστατικά. Δυστυχώς,
Υπάρχει ακόμη σε μερίδα, δεν μπορώ να εκτιμήσω αν είναι μεγάλη ή μικρή ή πόση είναι αυτή, σε μερίδα της αμερικανικής κοινωνίας υπάρχει ένας υφέρπον ρατσισμός ακόμα. Και αυτά όλα συμπλέκονται μαζί με μια ακραία φτώχεια των τελευταίων ετών σε κάποια κοινωνικά στρώματα, μαζί με κάποια ανέχεια. Να θυμίσουμε ότι το βασικό σλόγγαν του Τραμπ όταν πήγε στις εκλογές ήταν, το λέω στα αγγλικά, μεταφέρω από το πρωτότυπο, «To make America great again». Δηλαδή να κάνουμε σπουδαία μεγάλη την Αμερική. Είναι ακριβώς το ίδιο φαινόμενο που είδαμε και στη Βρετανία με την άνοδο του λαϊκισμού, ακριβώς το ίδιο φαινόμενο της περιχαράκωσης και στο κλείσιμο των συνόρων και την εσωστρέφεια που βλέπουμε σε πάρα πολλές χώρες στον πλανήτη. Τα βλέπουμε και μέσα σε χώρες της Ευρώπης. Τα βλέπουμε. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο μόνο αν κλείσουμε τα μάτια δεν θα το δούμε. Συμβαίνει δίπλα μας. Δεν έχει να κάνει με τον Τραμπ. Έτυχε ο Τραμπ να είναι ο πρόεδρος τη δεδομένη στιγμή. Το φαινόμενο θα εκδηλωνόταν νωρίτερα ή αργότερα. Ακριβώς τα ίδια φαινόμενα συμβαίνουν και στη Βραζιλία, για παράδειγμα, η οποία κήρυξε και χρεοκοπία παρεμπιπτόντως. Να πω και κάτι άλλο. Δεν υπήρχε ούτε ένας από αυτούς τους διαδηλωτές, οι οποίοι ήταν πολλές εκατοντάδες έως και χιλιάδες κάποιες στιγμές, που να φοράει μάσκα. Mm-hmm. Που σημαίνει μάσκα κατά του κορονοϊού για τα μέτρα προστασίας. Σημαίνει λοιπόν ότι αυτοί οι άνθρωποι αποδέχονται πλήρως αυτές τις παράδοξες θεωρίες Τραμπ και άλλων κύκλων περί ψεύτικου ιού και περί πανδημίας που υποτίθεται. Όλες αυτές τις θεωρίες δεν θέλω ούτε καν να τις επαναλάβω. Αντιλαμβάνονται οι θεατές σε τι αναφέρομαι. Λοιπόν, όταν ένας μέσα από όλους αυτούς δεν φοράει μάσκα, αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ποιο είναι το επίπεδο επαφής με την πραγματικότητα και ποιο είναι το επίπεδο, αν θέλεις, και το μορφωτικό, αν θέλεις και η καλλιέργεια και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, μην βλέπουμε μόνο γεγονότα και αποτελέσματα, να βλέπουμε λίγο και τις αιτίες πίσω από αυτά τα πράγματα. Νίκο, ήτανε τώρα... ιστορία αυτό που έγινε χτες. Ας ελπίσουμε να είδαν οι... Από τις πιο μαύρες σελίδες της πρόσφατης ιστορίας της Αμερικής, έτσι λένε οι αναλυτές. Επίσης, να πω και κάτι άλλο, επειδή παρακολουθώ, μπορώ να πω σχολαστικά τα ξένα δίκτυα, θυμάμαι ότι στα μέσα Δεκέμβρη, κάποια μέρα ο Τραμπ έβγαζε διαρκώς ανακοινώσεις στο Twitter όπου έλεγε ότι στις 6 Γενάρη θα κάνουμε μια πολύ δυναμική παράσταση για την προστασία των αξιών μας και του πολιτισμού μας και όλες αυτές τις ανοησίες, τέλος πάντων, όπου θα συμβούν άγρια πράγματα και να είστε διατεθειμένοι να προστατεύσετε τις αξίες μας, αυτά που εκείνοι θεωρούν σαν αξίες, τέλος πάντων. Άρα λοιπόν εδώ υπήρχε και σχέδιο, υπήρχε και στρατηγική, ήταν όλα προμελετημένα. Και δεν μπορώ να μην δω αυτή την ευκολία με την οποία οι αρχές ασφαλείας, μυστικές υπηρεσίες, αστυνομία, οποιοδήποτε άλλος λειτουργός ασφάλειας του Αμερικανικού κράτους, πιάστηκε στον ύπνο. Ήταν ανικανότητα, ήταν κάποιο κομμάτι αυτών των υπηρεσιών που πιστεύει στις παραδοξότητες και στις θεωρίες του Τραμπ και ήθελε να τον υποστηρίξει. Ήταν κάποιοι που ονειρεύονται προβοκάτσεις και δικτατορίες στην Αμερική. Αυτό ήταν μια προσπάθεια να βγει προς τα έξω στον κόσμο η πραγματική εικόνα του Τραμπ και ένα ξεγύμνωμα. Και αυτό υπόθηκε και πολύ πιθανά μπορεί να είναι αυτό, διότι τα χθεσινά γεγονότα έδωσαν την αφορμή στο ίδιο του το κόμμα να τον περιθωριοποιήσει. Έχει μέρες, Νίκο, μέρες, που βέβαια. Άνθρωποι που παρακολουθούν τα πράγματα εκεί λένε ότι καταχράζεται την εξουσία που έχει στα χέρια του βέβαια. Πραγματικά των τελευταίων ημερών ο Ντόναλντ Τραμπ και πολλοί έχουν απομακρυνθεί από το πλευρό του. Το λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες. Πολλοί στενοί του συνεργάτες του γυρνούν την πλάτη βλέποντας την κατάσταση πώς εξελίσσεται. Να διατηρήσουν τη σοβαρότητά τους, γιατί βλέπουν ότι τους παρασύρει σε ατραπούς πάρα πολύ επικίνδυνες, παράδοξες, προβληματικές και ενδεχομένως δεν ξέρω τι συνέπειες μπορεί να έχουν όλα αυτά αύριο για τον απερχόμενο πλέον πρόεδρο Τραμπ, που ελπίζω να απέλθει τέλος πάντων χωρίς άλλες φασαρίες. Από εκεί και πέρα, οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να φοβούνται και τυχόν ποινικές διώξεις, μπορεί να φοβούνται και άλλες διαδικασίες λοιπόν, στη συνέχεια. Λοιπόν, μιας και το λες, και ήθελα να σε ρωτήσω. Συμμετοχή σε πραξικόπημα, για παράδειγμα. Ήθελα να σε ρωτήσω, μετά τα χθεσινά γεγονότα, μπορεί, θα λέγαμε, η Αμερικανική Προεδρία να απαλλαγεί πιο γρήγορα από τον Ντόναλντ Τραμπ? Μπορούν να κινηθούν διαδικασίες που θα τον απομακρύνουν από την Προεδρία?
μπορούν να κινηθούν θεωρητικά τέτοιες διαδικασίες. Δεν ξέρω αν προλαβαίνουν στον χρόνο αυτών των 13 ημερών. Θεωρητικά υπάρχουν κάποιες διαδικασίες οι οποίες έχουν μπει στο Σύνταγμα των ΗΠΑ ως κάποιες τροπολογίες. Συγκεκριμένα είναι η 25η τροπολογία που περιγράφει αυτά τα ζητήματα. Mm-hmm. Και λέει μέσα εκεί ότι ένας πρόεδρος μπορεί να κηρυχθεί σε κατάσταση μη ικανότητας να εκπληρώσει τα καθήκοντά του. Και αυτό είναι λίγο εκεί, τέλος πάντων, ας το πούμε ασαφές, είναι επίτηδες ευρύ για να μπορεί να περιλάβει πολλές περιπτώσεις. Τώρα εκεί υπάρχουν μια σειρά από διαδικασίες που καθορίζονται από την τροπολογία του Συντάγματος. Το Συντάγμα στην Αμερική είναι κάτι το ιερό για την αμερικανική πολιτική τάξη. Είναι το ιδρυτικό έγγραφο της χώρας τους. Πραγματικά είναι κάτι ιερό. Το Σύνταγμα για την αμερικανική πολιτική τάξη είναι κάτι σαν την Καινή Διαθήκη, ξέρω εγώ, σαν την Αγία Γραφή για τον Χριστιανό, να το πούμε έτσι, να δώσουμε ένα παράδειγμα. Λοιπόν, είναι πραγματικά ένα ιερό κείμενο για τους Αμερικανούς και δεν διανοούνται ούτε καν να παραβιαστεί ή να μην, τέλος πάντων, εφαρμοστεί όπως πρέπει. Όσο και αν κάποιοι κατά το παρελθόν το έχουν κάνει λάστιχο και εκεί το Σύνταγμα και το εφαρμόζουν κατά το δοκούν. Πέρα από αυτά, είναι για εκείνους ένα ιερό πολιτικά βιβλίο. Πολιτικά, έτσι, δεν το λέω με θρησκευτική έννοια, με την πολιτική έννοια το λέω, ιερό. Λοιπόν, υπάρχει διαδικασία, προβλέπεται, μπορεί να πάρει πρωτοβουλία ο αντιπρόεδρος και να κινητοποιήσει ορισμένους υπουργούς, σεκρετέρες, όπως λέγονται στα αμερικάνικα, κάποιους άλλους θεσμούς, έχει να κάνει και με τις ένοπλες δυνάμεις, αν στηρίζουν όλο αυτό, έχει να κάνει με διάφορα πράγματα. Υπάρχουν θεσμοί ελέγχου γενικότερα στην αμερικανική πολιτική σκηνή. Σε μια άλλη χώρα δεν θα μπορούσε να συμβεί αυτό. Θα μου πεις, σε μια άλλη χώρα ο απερχόμενος παραδίδεται την επομένη των εκλογών συνήθως, στον επόμενο. Δεν έχει το χρόνο να ετοιμάσει όλες αυτές τις προβοκάτσιες, αν τις έχει ετοιμάσει ο Τραμπ, έτσι δεν μπορώ να ξέρω. Αλλά υπάρχει και αυτό το στοιχείο. Υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα, αν το θελήσουν, ο νεοεκλεγής πρόεδρος, ο οποίος από σήμερα είναι επίσημα νεοεκλεγής πρόεδρος, διότι σήμερα επικυρώθηκε το αποτέλεσμα. Να θυμίσουμε ότι στις ΗΠΑ η εκλογή είναι έμεση και όχι άμεση. Δηλαδή, οι πολίτες ψηφίζουν εκλέκτορες και οι εκλέκτορες ψηφίζουν πρόεδρο. Γίνεται σε δύο στάδια η εκλογή, γι' αυτό και παίρνει τόσους μήνες. Αυτό έχει να κάνει με την αμερικανική πολιτική ιστορία και με την αμερικανική γεωγραφία. Διότι ήταν μια χώρα τεράστια, όπου τα αποτελέσματα των εκλογών έκαναν μήνες να φτάσουν ταχυδρομικά, για παράδειγμα, από την Καλιφόρνια στην Ουάσιγκτον ή στη Νέα Υόρκη, όπου έπρεπε να καταμετρηθούν. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο έχουν υιοθετήσει αυτό το σύστημα της έμεσης εκλογής και γι' αυτό δέχονται και αυτή την επιστολική ψήφο με διάρκεια μηνών, που μπορεί να πάει κάποιος 2 μήνες πριν τις εκλογές και να ψηφίσει. Αυτά βέβαια ήταν αναγκαιότητες μιας άλλης εποχής. Σήμερα στην ηλεκτρονική εποχή μας μπορούν κάλλιστα να πάνε στις πρωτοβουλίες και να τα καταργήσουν. Αυτό όμως είναι δικό τους ζήτημα και μέχρι να τα καταργήσουν ισχύουν αυτά που έχουν. Με βάση αυτά λοιπόν υπάρχουν οι δυνατότητες να τον κηρύξουν έκπτωτο από τον προεδρικό θόκο τον Τραμπ ως μη ικανό να τέλος πάντων εκπληρώσει τα καθήκοντά του. Τώρα, για το με ποιες ακριβώς προϋποθέσεις συμβαίνει αυτό και με ποιες διαδικασίες, μένει να το δούμε. Το σίγουρο και το κομβικό σημείο, όπως έλεγα νωρίτερα, είναι ότι ο αντιπρόεδρος, ο Μάικ Πένς, πήρε την απόφαση να είναι με την επόμενη ημέρα και όχι με τον Τραμπ. Αυτό ήταν πάρα πολύ κομβικό το σημείο, διότι εάν ο αντιπρόεδρος εκείνη την ώρα, ο οποίος, να σημειώσω ότι προείδρευε τη διαδικασία την οποία διέκοψαν οι εισβολείς στο Καπιτόλιο, τη διαδικασία επικύρωσης του νέου Προέδρου στην Προεδρία. Εάν λοιπόν ο αντιπρόεδρος εκείνη την ώρα δεν κινητοποιούσε την εχθροφρουρά, δεν θεωρούσε απαράδεκτο όλο αυτό, δεν αναγνώριζε την νίκη του νέου Προέδρου, θα είχε σοβαρότατο πρόβλημα η Ουάσιγκτον σε πρώτη φάση και όλες οι Ηνωμένες Πολιτείες στη συνέχεια. Ευτυχώς λοιπόν πήρε, νομίζω, τη σωστή απόφαση ο αντιπρόεδρος του Τραμπ και δόθηκε αυτή η λύση που δόθηκε. Με τεράστια καθυστέρηση και με 2-3 ώρες κενό εξουσίας πραγματικά, έτσι ώστε να κινητοποιηθούν οι δυνάμεις που τελικά κατάφεραν να οργανώσουν εκεί κάποια ασφάλεια. Δεν έχει τελειώσει τίποτα κατά τη γνώμη μου. Αυτό πήγα να σου πω. Να το κλείσουμε εδώ και νομίζω ότι θα το παρακολουθούμε καθημερινά το συγκεκριμένο πλέον ρεπορτάζ μέχρι να πάμε στην επίσημη ουσιαστικά παραλαβή του νέου Προέδρου στην διαδικασία που θα γίνει στις 20 του μηνός. Έχουμε 2 εβδομάδες ακριβώς μπροστά μας. Μένει να δούμε τι μας επιφυλάσσουν οι οπαδοί του Τραμπ. Να πω αυτό, κλείνοντας το θέμα, ότι πολλοί έκαναν την εκτίμηση ότι αυτό μπορεί να οργανώθηκε
εξαιτίας ακριβώς της αναστάτωσης που προκαλούσε από τον ίδιο Τραμπ, έτσι ώστε να βρει μια αφορμή να κηρύξει στρατιωτικό νόμο και να μην παραδώσει. Mm-hmm. Δηλαδή όλα τα σενάρια είναι στο τραπέζι και κατά πάσα πιθανότητα ποτέ δεν θα μάθουμε τι ακριβώς είχε στο μυαλό του και πώς ακριβώς έγινε όλα αυτά. Ή έπειτα, εάν δεν είναι αποτέλεσμα σχεδιασμού, ο άνθρωπος αυτός είναι παράφρονος και πρέπει το συντομότερο να αφήσει τα ηνία της μεγαλύτερης χώρας του κόσμου και της υπερδύναμης του πλανήτη. Λοιπόν, συμβαίνουν και αυτά. Οποιοδήποτε μπορεί να παραφρονήσει. Δυστυχώς συμβαίνουν και αυτά. Και για να δούμε και τι συνέπειες θα έχει εξαιτίας όλων αυτών των γεγονότων. Κανονικά δικαιούται να... και δήλωσε και παρόν ήδη από χθες και όλες τις προηγούμενες ημέρες, αλλά και επίσημα χθες με τα αποτελέσματα. Τα τελικά ότι ο Τζο Μπάιντεν είναι ο νέος πρόεδρος, είπε ότι εγώ δηλώνω παρόν, θα είμαι εδώ και την επόμενη τετραετία. Για να δούμε όμως. Ο ίδιος μπορεί να δηλώσει και αστροναύτης, αν το επιθυμεί. Θα έχει συνέπειες. Θα μπορέσει να ξαναμπεί στη διαδικασία αυτή ή θα υπάρξουν και ενέργειες που θα του μπλοκάρουν το δικαίωμα αυτό. Σε πολιτικό επίπεδο το βρίσκω από δύσκολο έως αδύνατο, διότι αυτοπεριθωριοποιήθηκε εχθές τόσο πολύ με αυτά τα καμώματα που κανένας σοβαρός άνθρωπος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, γιατί έχει πολλούς σοβαρούς ανθρώπους, όπως και το κάθε κόμμα έχει πολλούς σοβαρούς ανθρώπους και λίγους μη σοβαρούς που προκαλούν αυτά τα γεγονότα. Οι περισσότεροι εκ των σοβαρών ανθρώπων του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος από χθες ήδη τον απομόνωσαν, με πρώτο και καλύτερο τον αντιπρόεδρό του. Άρα λοιπόν δεν νομίζω ότι υπάρχει ποτέ περίπτωση το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα να ξαναδώσει χρήσμα σε αυτόν τον άνθρωπο που τόσο πολύ το εξέθεσε. Mm-hmm. Και βεβαίως εδώ πρέπει να δουν και οι ίδιοι οι Αμερικανοί τι ψηφίζουν τελικά. Έτσι, γιατί ο μεγαλύτερος κριτής είναι αυτό που παίρνει τις αποφάσεις τελικά και τις αποφάσεις που τον αφορούν. Λοιπόν, από εκεί και πέρα μένει να τα δούμε. Όλα είναι ανοιχτά, τίποτα δεν έχει τελειώσει. Θα τελειώσουν στις 20 του μηνός τα πράγματα. Ελπίζω με το καλό. Ελπίζω με το καλό. Βεβαίως ήταν πολύ σημαντικό βήμα αυτό το χθεσινό της αναγνώρισης της νίκης του νέου Προέδρου. Πλέον έχει το καθεστώς του εκλεγμένου Προέδρου επίσημα. Μπορεί, ας πούμε, να εκδώσει διαταγές προς το στρατό κτλ. Έτσι, σε μια σειρά από πράγματα. Πράγματα τα οποία μέχρι να γίνει τυπικά η αναγνώριση χθες από το Καπιτόλιο δεν μπορούσε ο νέος Πρόεδρος. Λοιπόν, μένει να τα δούμε. Και ας ελπίσουμε χωρίς άλλα παρατράγουδα σαν τα χθεσινά. Το ίδιο θα ευχηθώ κι εγώ. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο εντάχει στον χρόνο που μας απομένει να κάνουμε ένα σχόλιο και για τη χθεσινή ημέρα. Τον εορτασμό των Θεοφανίων, που νομίζω, Νίκο, πολλοί έχουν πέσει να κατά πάνω στις εκκλησίες να τις φάνε και στους Μητροπολίτες και στους ιερείς. Αίσθησή μου είναι ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων, και κάποιοι δυστυχώς πάνε να δημιουργήσουν κλίμα, τα μέτρα τηρήθηκαν. Να πω κάτι τώρα. Εδώ υπάρχουν δύο διαφορετικά διακριτά ζητήματα. Το ένα ζήτημα είναι ότι δεν είναι δυνατόν, κατά την άποψή μου, όταν ένα κράτος, μια πολιτεία παίρνει μια απόφαση, να βγαίνει κάποιος θεσμός της πολιτείας της ίδιας και να λέει: εγώ αυτό το τηρώ. Αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το δούμε, αλλά όχι τώρα, σε μελλοντικό χρόνο και σε χρόνο τέλος πάντων που θα έχουν εκλείψει όλα αυτά από γύρω μας. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Το άλλο ζήτημα είναι ότι η Εκκλησία δεν είναι ούτε ένα πράγμα, ούτε το ίδιο πράγμα παντού. Είχαμε τις φεδρές εικόνες ιερέων να κάνουν αγιασμούς πάνω από αγροτικά αυτοκίνητα, πραγματικά φεδρές εικόνες, που ευτελίζουν και την ίδια την Εκκλησία και τους ίδιους τους λειτουργούς της που κάνουν αυτά τα πράγματα. Και πολύ ορθά, κατά την άποψή μου, ο οικείος Μητροπολίτης εκεί επέβαλε και κάποια ποινή στον ιερέα αυτόν που είχε αυτή τη φαϊνή ιδέα. Πρόκειται για τον απόλυτο ευτελισμό της όλης αυτής διαδικασίας και της όλης αυτής της τελετής. Σε κάποιες περιοχές, ναι, τηρήθηκαν μέτρα. Σε κάποιες περιοχές τα μέτρα τηρήθηκαν από τις εκκλησίες και από τους ιερωμένους, δεν τηρήθηκαν από τους πιστούς. Mm-hmm. Και εκεί είναι, υπάρχει ένα θέμα. Δηλαδή, θα είσαι λιγότερο πιστός αν δεν πας να πάρεις τον αγιασμό εκείνη τη μέρα. Δεν το καταλαβαίνω. Όλα αυτά έχω πει πάρα πολλές φορές. Είναι ζητήματα τα οποία λειτουργούν συμβολικά. Δεν είναι ανάγκη να πάμε μέσα στην εκκλησία, δεν είναι ανάγκη να πάμε να φιλήσουμε ένα τζάμι. Το έχω πει τόσες πολλές φορές. Είναι το ίδιο πράγμα και αν το κάνουμε από το σπίτι μας. Πραγματικά είναι το ίδιο πράγμα. Δεν χρειάζεται να εκθέτουμε σε κίνδυνο τον εαυτό μας και τους άλλους στο όνομα μιας πίστης. Εγώ θα σου πω, εφόσον τηρούνται τα μέτρα, μπορείς να πας στην εκκλησία με τη μασκούλα σου, να κρατήσεις την απόσταση των 2, 3, 5, 10 μέτρων που σου έχουν ορίσει, γιατί πραγματικά υπάρχουν μεγάλες εκκλησίες, τεράστιες εκκλησίες. Εγώ βρέθηκα σε μία από αυτές χθες, που υπήρχε ένα άτομο εδώ και ένα στα 20 μέτρα από μένα, γιατί μέσα έπρεπε, ο νόμος έλεγε να είναι μόνο 20 άτομα, 25, έτσι. Τηρούντανε μια χαρά τα μέτρα, μπορείς να πας, αν δεις
και νιώθεις δυσφορία σε ένα χώρο που θεωρείς ότι δεν τηρούνται τα μέτρα, ναι, εκεί είναι ατομική ευθύνη και σηκώνεσαι και φεύγεις. Αν δεν θες να θέσεις τον εαυτό σου σε κίνδυνο ή κάποιον άλλον. Εγώ το δέχομαι αυτό που λες, ναι, και δεν σε κάνει λιγότερο πιστό αν μείνεις στο σπίτι, έτσι, ή αν ανήκεις στις ευπαθείς ομάδες και κάνεις την προσοχή σου από το σπίτι. Συμφωνώ. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω και όλο αυτό, τον μπρος-πίσω και της πολιτείας και της κυβέρνησης, γιατί νομίζω ότι όλα αυτά η ίδια κυβέρνηση τα πυροδότησε. Ξεκίνησε λέγοντας ότι και τα θεοφάνεια θα είναι ανοιχτές οι εκκλησίες. Μετά μας είπε για το lockdown, έκλεισε τις εκκλησίες. Και υπάρχει, ξέρεις, καμιά φορά. Η κυβέρνηση ούτως ή άλλως τον τελευταίο του καιρό βρίσκεται σε διαρκή πισωγυρίσματα. Να σου πω τι έγινε με τα σχολεία. Όπου κάποιοι υπουργοί έλεγαν θα ανοίξουν, κάποιοι έλεγαν δεν θα ανοίξουν. Κοίταξε να δεις, μιας και το λες. Έχουμε απόφαση τελική. Ανοίγουν νηπιαγωγεία και δημοτικά τη Δευτέρα. Και το πρωί ο κύριος Γεραπετρίτης και η κυρία Πελώνη έλεγαν χαρακτηριστικά ότι δεν ξέρουμε. Και μην ευνηδιαστείτε εάν έχουμε παράταση ή πιο σκληρά μέτρα του lockdown τις επόμενες ημέρες. Θα είναι λέγια προειδοποίητα. Υπάρχει λοιπόν και μια κακοφωνία από την πλευρά της κυβέρνησης. Από εκεί και πέρα η κυβέρνηση κρύβεται εντός εισαγωγικών, να μην παρεξηγηθώ, δεν το λέω υποτιμητικά, μένει πίσω από την Επιτροπή των Ειδικών. Και λέει λοιπόν η κυβέρνηση, πώς δικαιολογήθηκε, εξηγώ όλο αυτό, τουλάχιστον από ό,τι βλέπουμε από τα ρεπορτάζ των πολιτικών συντακτών. Η κυβέρνηση λέει λοιπόν ότι οι ειδικοί κρούν τον κόσμο του κινδύνου, άρα ήταν επιβεβλημένο να πάρουμε περισσότερα μέτρα. Καλά, καμιά φορά η κυβέρνηση μας έχει αποδείξει ότι τους προλαβαίνει τους λοιμοξιολόγους και τις επιτροπές. Αλήθεια, είναι και αυτό. Καθόλου δεν θα διαφωνήσω. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, το θέμα είναι ότι δεν πρέπει και ο κόσμος να δείχνει αυτή την υπερβολή. Δεν λέω παντού, έτσι. Υπήρξαν στα Γιάννενα, ας πούμε, δεν ξέρω κανένα πρόβλημα να δημιουργήθηκε. Υπήρξε προσέλευση με συγκεκριμένο πρόγραμμα, τηρήθηκαν αποστάσεις. Τουλάχιστον αυτά που εγώ είδα, εκεί που πήγα εγώ, έτσι. Δεν ξέρω αν κάτι έγινε παραπέρα και δεν το είδα. Λοιπόν, σε άλλες περιοχές όμως και το διαχώρητο δημιουργήθηκε στους ναούς και ουρές χωρίς καμία απόσταση δημιουργήθηκαν περιμένοντας να βγουν στους ναούς και άλλα πολλά. Παρατράγωδα θα τα πω. Γι' αυτό όμως εγώ δεν θεωρώ ότι είναι υπεύθυνη η Εκκλησία ή ένας ιερέας. Δεν μιλάω για την Εκκλησία ή για τον ιερέα. Όχι, γιατί ξέρεις, έχουμε μάθει τον τελευταίο καιρό. Υπάρχει ένας διχασμός, υπάρχει έτσι. Δεν ξέρω, μία διάθεση να πυροβολείς τον διπλανό σου ή ό,τι δεν σου αρέσει. Και εμένα αυτό πλέον αρχίζει και με ξενίζει και με στενοχωρεί. Δεν μπορούμε. Δηλαδή, όπως επίσης, δεν μπορώ εγώ, Νίκο, να βάλω στην ίδια ζυγαριά ή αυτό που άκουσα χθες ως δικαιολογία από κάποιους. Ναι, εννοείται ότι πρέπει και το λιανεμπόριο να ανοίξει και η εστίαση να ανοίξει με μέτρα παντού. Ποιος το λέει, ποιος θέλει να είναι περιορισμένος και κλεισμένος στα σπίτια του. Όλοι κουραστήκαμε. Αλλά δεν μπορώ να δεχτώ αυτό που άκουσα από κάποιους να παίρνουν χθες θέση και να λένε και πολλές φορές και δημόσια ή μέσα στα social media. Α, είναι ανοιχτές οι εκκλησίες και για παράδειγμα δεν είναι το λιανεμπόριο. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο. Πώς δηλαδή πλέον βάζουμε όλα τα πράγματα στην ίδια ζυγαριά. Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Βεβαίως, καταλαβαίνω. Ο κόσμος έχει διχαστεί. Και εμένα δεν μου αρέσει καθόλου αυτό το κλίμα και νομίζω ότι δεν μας βγάλει και πουθενά. Δυστυχώς. Αν είδες και το σχόλιο που έκανα, το κεντρικό σχόλιο που έκανα την παραμονή των Θεοφανίων, περί διχασμού μιλούσα στην Ήπειρος Νιούς στο σχόλιο μου. Και είπα ότι αυτός είναι ένας ακόμα αχρίαστος διχασμός. Όποιος και αν τον προκαλεί. Η πολιτική, η εκκλησία, οι ιερείς, οι πιστοί, δεν ξέρω ποιος μπορεί να τον προκαλεί. Διότι υπάρχουν και περιπτώσεις μεμονωμένες ακραίων ιεραρχών, οι οποίοι πραγματικά διχάζουν. Όταν βγαίνουν άνθρωποι και λένε θέλουν να μας καταστρέψουν την πίστη, μας θέλουν το ένα, θέλουν το άλλο. Βρε παιδιά, ποιος τα βάζει με την πίστη. Κανένας δεν τα βάζει με την πίστη. Μέτρα να φύγει το κακό για κάποιες εβδομάδες, για κάποιες μέρες. Και μετά εξασκήστε την πίστη σας όπως θέλετε. Ποιος λέει κάτι. Από την άλλη μεριά, οι πολιτικοί πολλές φορές βρίσκουν την. Και όχι μόνο οι πολιτικοί, και οι πολίτες που είναι στο αντίθετο άκρο, βρίσκουν την ευκαιρία με αυτές τις ακραίες συμπεριφορές που είναι μειονότητες των ιερωμένων. Μειονότητες, το ξαναλέω, ελάχιστες μειονότητες. Βρίσκουν λοιπόν την αφορμή ορισμένη ακραία κύκλη της άλλης πλευράς να ξεφουλκίσουν κατά ολόκληρης της Εκκλησίας, κατά όλων των ιερωμένων. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Δεν έχουμε μάθει εδώ σε αυτή τη χώρα να βάζουμε το θέμα στις πραγματικές του διαστάσεις. Έχουμε μάθει να επιτιθέμεθα ή να μην επιτιθέμεθα ή να αμυνόμαστε ανάλογα με τις προσωπικές μας προτιμήσεις, ανάλογα με το αν συμπαθούμε την Εκκλησία ή αν αντιπαθούμε την Εκκλησία, παρά με το συγκεκριμένο γεγονός και μη βλέποντας ποτέ τα πραγματικά δεδομένα. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι. Γι' αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε 10 χρόνια μες στην κρίση. Διότι μέσα στην κρίση ο καθένας κοιτούσε να βρίσει το αντίπαλο κόμμα. Ο καθένας κοιτούσε να θίξει κάποιον άλλον που είχε καλύτερη οικονομική επιφάνεια από τον ίδιο. Ο καθένας κοιτούσε πώς θα κόψει ένα τιμολόγιο για να υποφεληθεί ο ίδιος, για παράδειγμα.
Για να πω πράγματα που το ξέραμε. Και ο πολιτικός από την άλλη μεριά κοιτούσε να επιρρύψει την ευθύνη στους πολίτες. Μαζί τα φάγαμε και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, δεν μπορούμε να πάμε έτσι. Δεν έχουμε μέλλον αν πάμε έτσι. Αν δεν το καταλάβουμε ότι όλοι μαζί θα βγούμε από αυτό, δεν θα βγούμε από αυτό. Γιατί δεν είναι μόνο το υγειονομικό θέμα. Έχει απίστευτες προεκτάσεις οικονομικές όλο αυτό. Και δεν εννοώ με την τρέχουσα οικονομική δραστηριότητα, δεν εννοώ με το ότι μπορεί να κλείσει μια επιχείρηση ή μπορεί κάποιος να χάσει τη δουλειά του. Εννοώ ότι με αφορμή τον κορονοϊό και όλα αυτά που συμβαίνουν και έχει εισάγει η πανδημία του κορονοϊού, έχουμε μια τεράστια οικονομικοκοινωνική μεταβολή στη χώρα μας, όπως και σε όλο τον κόσμο. Αλλάζει το εμπόριο, αλλάζουν οι παροχές υπηρεσιών, το πώς δουλεύουν, αλλάζει η λειτουργία, αλλάζει η μάθηση και η εκπαίδευση. Μάθηση εννοώ στη λειτουργία δάσκαλος μαθητής. Δεν εννοώ ο τρόπος που μαθαίνει ο καθένας. Αλλάζουν όλα αυτά. Και αυτά ήταν αφορμή ο κορονοϊός. Δεν είναι αιτία. Αφορμή ήταν που τα πυροδότησε όλα αυτά. Εμείς λοιπόν τι κάνουμε. Αυτό που ξέρουμε. 200 χρόνια, 2.000 χρόνια τώρα. Αυτό που ξέρουμε τι. Να τσακωνόμαστε μπροστά στις δυσκολίες. Να διαιρούμαστε. Να επιρρύπτουμε την ευθύνη ο ένας τον άλλον. Και να κάνουμε ένα βήμα μπρος και δύο πίσω, όπως πάντα. Δεν είναι κάποτε καιρός να το δούμε αυτό και να αλλάξουμε έναν τρόπο σκέψης. Δηλαδή, τίποτα δεν μάθαμε 10 χρόνια κρίσης. Για να μιλήσω για την πρόσφατη εμπειρία, να μην πάω πιο παλιά τώρα να μιλήσω για ιστορικά ζητήματα και για εμφυλίους πολέμους και εθνικούς διχασμούς και επαναστάσεις του 21 που είναι και επίκαιρες. Μπήκαμε και στο έτος που είναι τα 200 χρόνια της Επανάστασης. Επανάσταση, η οποία μια και το έφερε κουβέντα, να πω ότι τελικά απέτυχε και οι ξένοι ίδρυσαν το ελληνικό κράτος. Γιατί απέτυχε, λόγω των δύο εμφυλίων πολέμων μεταξύ άλλων και μεταξύ πολλών άλλων πραγμάτων. Μιας και είναι επίκαιρη η συζήτηση για τα 200 χρόνια της Επανάστασης. Λοιπόν, όλα αυτά έρχονται από πάρα πολύ μακριά. Το θέμα είναι κάποτε να τα δούμε και κάποτε να τα ξεφορτωθούμε και να κρατήσουμε τα καλά μας στοιχεία. Αυτό είναι το μέγα ζήτημα για μένα. Δεν είναι εάν χτες η εκκλησία, η πολιτική, το ένα ή το άλλο. Να δούμε πώς τοποθετούμαστε όλοι μας σε όλα. Το έχουμε ανάγκη μεγάλη. Πρέπει να το κάνουμε κάποτε. Αλλιώς κάθε χρόνο και κάθε δεκαετία θα βρίσκουμε μπροστά μας κρίσεις και προβλήματα. Αν δεν αλλάξουμε τρόπο σκέψης, πρέπει να αλλάξουμε τρόπο σκέψης. Αλλιώς δεν γίνεται. Να μάθουμε να είμαστε πιο διαλλακτικοί και να μην κοιτάμε και να μην περιμένουμε στη γωνία των άλλων, γιατί τα δικά μας τα κακώς κείμενα δεν έχουμε μάθει να τα στυλιτεύουμε. Μόνο των αλωνών έχουμε μάθει. Αυτό δυστυχώς είναι ίδιον του Έλληνα. Θα κλείσω με το μόνο ότι χθες ευτυχώς δεν είχαμε κανένα κρούσμα, Νίκο. Πάνω σε αυτό που είπες. Πριν μιλήσει για τα κρούσματα, θα σου θυμίσω ότι όταν είχαμε τα περιστατικά τη εμφάνιση των πρώτων κρούσματων κορονοϊού στην περιοχή, όλοι έψαχναν να βρουν ποιο είναι αυτό που έπαθε κορονοϊό. Λες και έφταιγε ο ίδιο, λες και ήταν ο πομπέρος τράγος στο μαύρο πρόβατο. Από εκεί λοιπόν και καταλάβει, φαντάζομαι θα έχεις και εσύ δεκάδες μηνύματα τότε. Μήπως είναι ο τάδε, ποιο είναι, ξέρετε ποιο είναι, γιατί δεν γράφετε ποιο είναι, γιατί δεν λέτε ποιο είναι. Λοιπόν, δεν μπορούμε να πάμε πουθενά με αυτές τις λογικές. Είχαμε δημάρχους που βγαίναν και κάνανε κλήσεις. Σας παρακαλώ, μην κανιβαλίζετε τους ανθρώπους που αρρώστησαν. Τα θυμάσαι. Μαζί, εδώ είμαστε. Βέβαια, εδώ είμαστε, μου το λέγανε. Πώς δεν τα θυμόμαστε. Ευτυχώς είμαστε κάπως καλύτερα, όπως έλεγες και για τα κρούσματα. Είμαστε αρκετά καλύτερα, όχι απλά κάπως καλύτερα. Μηδέν χθες στην περιφέρεια και Νότιο Ιωνίνων. 4 βέβαια είχε η Πρέβεζα. Παρήγορο και σημαντικό είναι ότι έχουν αρχίσει και γίνονται αρκετοί εμβολιασμοί και μεγάλο μέρος των υγειονομικών εμβολιάζεται. Και αυτό επεκτείνεται και στις άλλες περιφερειακές ενότητες. Αυτά λένε και οι δικές μου πληροφορίες. Υπήρξε και αυτό το φεδρό περιστατικό με το νοσοκομείο της Θεσσαλίας, Καρδίτσα, αν δεν απατώ, με Τρίκαλα, κάπου εκεί, με το έγγραφο που διακινούνταν μέσα στο νοσοκομείο που έπρεπε υποτίθεται να δώσουν τη συγκατάθεσή τους για το εμβόλιο κλπ. Ξυλώθηκε με συνοπτικές διαδικασίες όπως και έπρεπε να γίνει ο διοικητής του νοσοκομείου εκεί. Δεν νοείται να διακινούνται μέσα σε μια υπηρεσία τέτοια πράγματα και να μην τα γνωρίζει ο διοικητής του νοσοκομείου. Λοιπόν, είδαμε και τέτοιες πλευρές. Βλέπουμε πολλά γενικώς. Το ζητούμενο είναι να προχωρήσει αυτή η διαδικασία και ευτυχώς προχωράει καλά. Πολλοί είναι οι υγειονομικοί που εμβολιάζονται. Μέρες ολόκληρες τώρα γίνονται εμβολιασμοί. Δεν έχω υπόψη μου να έχει καταγραφεί στην ελληνική επικράτεια καμία παρενέργεια ή κανένα πρόβλημα σε σχέση με το εμβόλιο. Και πάνε όλα αυτά και προχωράνε. Και νομίζω ότι από 20 του μηνός, συμπτωματικά τη μέρα που θα αλλάζει και ο πρόεδρος της Αμερικής επί της ουσίας, θα πάμε στα εμβόλια του γενικού πληθυσμού. Σε γενικό εμβολιασμό, όπως είπε ο Πρωθυπουργός προχθές. Λοιπόν, αυτό είναι το ζητούμενο, να εμβολιαστούν όσο γίνεται περισσότεροι, για να μπορέσουν με αυτή την ασπίδα του εμβολίου να θωρακίσουν τον εαυτό τους και όλη την υπόλοιπη κοινωνία. Το εμβόλιο είναι μια ασπίδα, δεν είναι τίποτα παραπάνω.
Και δεν σημαίνει βέβαια ότι λύθηκε το πρόβλημα με το που κάνει κάποιος το εμβόλιο, έτσι. Τα έχουμε πει πολλές φορές. Ακριβώς. Και ότι δεν εξακολουθούμε να προσέχουμε, γιατί δες τι γίνεται. Τώρα αρχίζει και φαίνεται το μάζεμα στα ρεβεγιόν στην Αττική, τα μαζέματα. Τώρα βλέπουμε τα αποτελέσματα, με το υλικό φορτίο στα λίμματα της Αττικής να ανεβαίνει και στις συγκεκριμένες περιοχές να προβληματίζουν πάρα πολύ. Ελπίζω να μην έχουμε τα ίδια και σε άλλες περιοχές, να επεκτείνεται αυτό και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Και μιας και είμαστε στο θέμα του κορονοϊού, να πω ότι αλγινή εντύπωση κάνει πραγματικά η άρνηση της Κίνας να δεχθεί τους αναλυτές και τους ελεγκτές επιστήμονες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που είχαν αναλάβει την αποστολή εντεταλμένη από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, να ερευνήσουν την προέλευση του κορονοϊού. Αυτό είναι κάτι που πέρασε πάρα πολύ στα ψηλά γράμματα, ήταν και μέσα στις αργίες τώρα των συμφανίων κτλ. Αλλά πραγματικά με μια οργισμένη ανακοίνωση ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επιτίθεται κατά της Κίνας και λέει ότι δεν νοείται από εκεί που ξεκίνησε όλη αυτή η συμφορά για την ανθρωπότητα να μην μας επιτρέπουν να πάμε να ελέγξουμε τι έγινε. Ο κόσμος θέλει απαντήσεις. Διότι όσο δεν υπάρχουν επιστημονικές απαντήσεις, τόσο φουντώνουν οι συνωμοσιολογίες και οι φήμες και οι ανυπόστατες θεωρίες. Λοιπόν, και αυτό είναι μια πολύ κακή πλευρά της Κίνας που βλέπουμε, μια πολύ κακή συμπεριφορά από την πλευρά της Κίνας, και καλά θα κάνει να αναθεωρήσει το συντομότερο και να επιτρέψει οποιαδήποτε, όχι απλά να επιτρέψει, να διευκολύνει και οποιαδήποτε έρευνα, διότι ο κόσμος στο παγκόσμιο χωριό μας θέλει να μάθει γιατί έγινε όλο αυτό. Και όσο δεν μαθαίνει από επιστήμονες, τόσο βρίσκουν έδαφος, όπως είπα, και παίρνουν τόσο θα είναι βούτυρο στο ψωμί του Προέδρου Τραμπ να λέει ό,τι λέει. Βέβαια. Για να πάμε και σε αυτά που είχαμε. Τους χιλιάδες οπαδούς του Τραμπ να μην πιστεύουν ότι υπάρχει ιός και να μην φοράνε μάσκα. Εντάξει, τι άλλο να πεις μετά. Τι άλλο να πεις. Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε για το σχόλιο. Φίλες, φίλοι, πολλά τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να ευχηθούμε, γιατί βλέπω και φίλους Γιάννηδες και Ιωάννες εδώ μέσα στο live stream και στα μηνύματα της εκπομπής. Να σας ευχηθούμε και ακόμη μια φορά χρόνια πολλά σε όλες και όλους. Να είστε καλά, ό,τι επιθυμείτε, και εννοείται ευχές για τη νέα χρονιά που μόλις ξεκίνησε. Γιατί ξεκίνησε δυνατά και δυναμικά, η αλήθεια είναι. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Όλοι μας θέλουμε το νέο μας μεταχειρισμένο αυτοκίνητο να είναι σαν καινούργιο. Στην Econ Cars αυτό ακριβώς θα πάρεις. Με συνεχείς παραλαβές αυστηρά επιλεγμένων αυτοκινήτων. Ψάχνουμε και βρίσκουμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα βενζίνης και ντίζελ. Κάθε μήνα ελέγχουμε ξενυχιστικά πάνω από 100 αυτοκίνητα. Για πραγματικά χιλιόμετρα, μηχανική κατάσταση αλλά και ιστορικό ατυχήματος. Μόνο ένα στα 20 αυτοκίνητα πληρεί όλες τις προδιαγραφές. Και θα το βρεις εδώ, στην Econ Cars. Σας παρέχουμε πλήρες σέρβις αυτοκινήτου, εγγύηση ατρακάρους του οχήματος και έλεγχο σε δικό σας μηχανικό. Econ Cars. Λεωφόρος Γράμμου 74. Ιωάννινα. Αλλάζουμε την αγορά αυτοκινήτου και συνεχίζουμε. Στην Econ Cars θα βρεις αυτοκίνητα που μπορείς να εμπιστευτείς. Σαν ειδικός, επιλέγω κοτόπουλο Πίντος για ασφάλεια, ταϊσμένο με 100% φυτικές τροφές. Σαν μητέρα, επιλέγω Πίντος για φρεσκάδα. Σε νέα συσκευασία, με προστατευτική ατμόσφαιρα. Σαν Ελληνίδα, επιλέγω Πίντος για νοστιμιά, με αναγραφή ταυτότητας προέλευσης από Ορεινή Φάρμα Πίντος. Επιλέγω κοτόπουλο Πίντος για τριπλή σιγουριά. Εσείς? Για τριπλή σιγουριά, πρώτη η Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα, τώρα με ταυτότητα προέλευσης. Σας γνωρίσαμε στις γιορτές μελιού. Μοιραστήκαμε μαζί σας τις γεύσεις των προϊόντων της μέλισσας.
Επιλέξτε μέλι από τους παραγωγούς μελισσοκόμους του συλλόγου μας για τις πιο γλυκές στιγμές της ζωής σας. Δώστε στους δικούς σας την ποιότητα που τους αξίζει. Ο Μελισσοκομικός Σύλλογος Ιωαννίνων, ο Αριστέος, σας εύχεται καλές γιορτές και ευτυχισμένο το νέο έτος. Όταν οι επιθυμίες για τελειότητα δεν περιορίζονται, η ανάγκη για πείρα και εξειδίκευση είναι αδιαπραγμάτευτη, η επιλογή είναι μία. Νικόλαος Τζιάκος ΑΕ. Είδη γίνης, πλακάκια υδραυλικά. Χρώματα, θέρμανση όλων των ειδών και ηλιακής ενέργειας. Σίδερα, πάνελ, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Μηχανήματα και θερμοκήπια. Νικόλαος Τζιάκος ΑΕ. Προτάσεις υψηλής αισθητικής για τον μπάνιο. Με υπογραφές των καλύτερων εταιριών. Αντιπροσώπευση από το 1968. Νικόλαος Τζιάκος ΑΕ. Στα Ιωάννινα, 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνα 26510 85185, 186 και 187. Και στη Φιλιππιάδα, Σόλωνος Γκίκα 50. Τηλέφωνα 26830-22588 και 22852. Και στο ίντερνετ www.tziakos.gr. Νικόλαος Τζιάκος ΑΕ. Υπογράφει χώρους ποιότητας. Κάποια άνευ είναι καλύτερα από τα με. Διάλειμμα άνευ συμβιβασμών. Βόλτες άνευ προγράμματος. Εικόνες άνευ φίλτρου. Βουτιές άνευ αναστολών. Και χορός άνευ τέλους. Για αυθεντική γεύση μπύρας άνευ αλκοόλ, Φίξ άνευ. Απόλαυση άνευ προηγουμένου. Όσο ψηλά και να φτάσεις, πάντα να θυμάσαι από πού ξεκίνησες. Τη λίμνη, τη βροχή, τον καρπό, το πάθος και το όραμα αποτυπωμένα στα πρόσωπα γύρω μας. Γιατί είναι αυτά που μας έφεραν στην πρώτη γραμμή της γεύσης και της πρωτοπορίας. Και είναι αυτά που μας δίνουν τη δύναμη να πάμε ακόμα πιο ψηλά. Νητσιάκος. Αγαπάμε τον τόπο μας.
Επιστρέψαμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε. Πάμε να καλησπερίσουμε και να του ευχηθούμε καλή χρονιά τον κύριο Γεώργιο Θεοδόση, τον πρόεδρο της Ένωσης Φοροτεχνικών Άρτας Φιλιππιάδας. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή χρονιά σε όλους τους εργάτες του σταθμού σας, σε όλους τους υπηρώτες. Εύχομαι ό,τι καλύτερο, καλή φώτιση και να ξεπεράσουμε αυτό τη χρονιά καλύτερα και να είναι καλύτερη σε σχέση με την περσινή σίγουρα. Μακάρι κύριε Θεοδόση, το ευχόμαστε όλοι νομίζω. Και τόσες ευχές που ακούστηκαν θα πιάσουν τόπο, θέλω να πιστεύω αργά ή γρήγορα, ότι θα είναι ένα καλύτερο έτος το 2021 σε όλα τα επίπεδα. Για πείτε μου τώρα, φορολογικά, από άποψη μείωσης φόρων κλπ, θα είναι καλύτερη αυτή η χρονιά, θα είναι καλύτερο το 2021? Το 2021 όντως κάνει ποδαρικό, να μιλήσουμε έτσι πυρώτικα, και να πούμε ότι κάνει ποδαρικό με μειώσεις φόρων. Δηλαδή θα το αισθανθούμε στη φορολογική μας τη δήλωση τόσο για τα εισοδήματα του 2020, όταν θα γίνουν οι φορολογικές δηλώσεις από το Μάιο και μετά, όσο επίσης αλλάζει και η φορολόγηση από 1η-1η του 2021. Οφείλω να πούμε ότι υπάρχει μία μείωση στις ασφαλιστικές εισφορές, τόσο στις εργοδοτικές όσο και στις εισφορές των εργαζομένων. Βέβαια είναι πολύ μικρή η μείωση αυτή, αλλά από το ολότελα, όπως είπαμε, να συνεχίσουμε τα πυρώτικα, δεν αξίζει ο κόπος έστω και γι' αυτό. Να πούμε ότι αναλογικά, επειδή μιλάμε επί της 100 η μείωση, όσοι έχουν μεγαλύτερους μισθούς, μεγαλύτερες απολαβές, μεικτές απολαβές, αυτοί θα αισθανθούν και μεγαλύτερη ενίσχυση στο μηνιαίο μισθό. Οι υπόλοιποι που είναι με την Εθνική Συλλογική, μιλάμε για μικρά ποσά που ανέρχονται σε λίγες δεκάδες ευρώ. Η αλήθεια είναι αυτή ότι είναι πιο ευνοημένοι, κύριε Θεοδόση, όσοι βρίσκονται πιο ψηλά μισθολογικά. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Να πούμε βέβαια ότι από 1η-1η καταργείται και η εισφορά αλληλεγγύης, η περιβόητη αυτή που ήρθε και έμεινε στην περίοδο της κρίσης. Έχει ήδη καταργηθεί για μερικά εισοδήματα, όπως είναι των επιτιδευματιών των αγροτών. Τώρα από 1η-1η θα το αισθανθεί πρώτη φορά ευεργετικά ο ιδιωτικός τομέας, αυτοί που δουλεύουν στον ιδιωτικό τομέα και όχι οι δημόσιοι υπάλληλοι, γιατί εδώ υπάρχει ένα μπέρδεμα. Να πούμε επίσης ότι να μην περιμένουν να δουν αυτή την αύξηση στο μηνιαίο τους μισθό το Γενάρη όσοι υπάλληλοι βρίσκονται σε αναστολή, γιατί εδώ δεν θα επικρατήσει αυτό το. Γιατί δεν υπάρχει βασικός μισθός, υπάρχει μια παγιωμένη αποζημίωση, ειδική αποζημίωση των 534 ευρώ. Άρα, όταν θα ξαναπάμε το καλό στις δουλειές μας, όταν θα ξαναδουλέψουμε, ο μισθός μας θα είναι αυξημένος κατά λίγο, αλλά μιλάμε για αυξημένος. Επίσης, να πούμε ότι τα εισοδήματά μας, οι κλίμακες φορολογίας, ένα πολύ καλό και αυτό ευεργετικό για τους μικροεισοδηματίες, τόσο για μισθωτούς, τόσο για συνταξιούχους, όσο και αγρότες και για επιδευματίες, η πρώτη κλίμακα που ήταν άδικο ξεκάθαρα να βρίσκεται σε τόσο ψηλό. Τα πρώτα 10.000 ευρώ στα 9% και για τα υπόλοιπα μετά από τα 10.000 έως τα 20, 22 και ούτω καθεξής. Πάντως να πούμε ότι και εδώ θα υπάρξει μια μεγάλη διαφορά. Βέβαια έρχονται και τα κακά, να πούμε ότι δεν υπάρχει καμία μείωση στην προκαταβολή προς το παρόν. Υπάρχει προκαταβολή στους επιτιδευματίες και στους αγρότες που ανέρχεται στο 100% του φορολογητέου εισοδήματος. Πιστεύω ότι αυτό υπάρχει περιθώριο μείωσης. Υπήρξε μια μείωση μέσα στον κορονοϊό, ανάλογα και με την πτώση του τζίρου των επιχειρήσεων. Ελπίζω ο Υπουργός και η κυβέρνηση να το ξαναδούν, γιατί πιστεύω είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανταποκριθεί σε 100% προκαταβολή φόρου μια μικρομεσαία επιχείρηση. Μάλιστα. Αυτά όσον αφορά τη φορολόγηση. Άρα το ποδαρικό, όπως είπαμε και στην αρχή, ξεκινάμε ευθετικά, αλλά θα δούμε όμως πώς θα καταλήξουμε μέσα σε μια τόσο περίεργη και, επιτρέψτε μου να πω, ομιχλώδης κατάσταση την οποία δημιουργεί τόσο η πανδημία, όσο και που ήρθε και έκατσε πάνω σε μια χώρα που έρχεται από μια κρίση τουλάχιστον μιας δεκαετίας. Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί όλα αυτά ναι μεν θα ισχύσουν και υπάρχουν αποφάσεις να ισχύσουν έτσι για το νέο φορολογικό έτος, όμως όπως λέτε πολλά μπορούν να ανατραπούν, έρχονται να πατήσουν έτσι σε μια περίοδο. Πολύ καλά τη χαρακτηρίσατε, ομιχλώδη. Μετά από μια δεκαετή οικονομική κρίση,
και μια πανδημία που ήρθε και έκατσε πάνω σε αυτή την ώρα που η χώρα προσπαθούσε να ορθοποδήσει. Είναι ρευστά όλα. Να έρθουμε λίγο, κύριε Θεοδόση, να δούμε τι γίνεται, μιας και αναφερθήκαμε στην πανδημία που επηρεάζει πλέον τα πάντα. Να έρθουμε να δούμε τι γίνεται λίγο με κρεμότητες που υπάρχουν. Υπάρχουν ακόμα, όπως λέτε, επιχειρήσεις που είναι κλειστές και ίσως θα είναι και για τους επόμενους 2-3 μήνες, δεν ξέρουμε για πόσο. Εργαζόμενοι σε αναστολή, επιστρεπτές. Μιλούσαμε την τελευταία φορά για την τέταρτη και φτάσαμε στην έκτη πλέον. Θυμίζει για εμάς μεγαλύτερους λίγο, συγγνώμη λίγο να δώσω και μία πλευρά χιούμορ, την λάμψη. Ήταν πόσα επεισόδια, είχαμε χάσει πόσα επεισόδια. Ήταν τότε εκείνη η σαπουνόπερα ελληνική. Έτσι λοιπόν έχουμε καταντήσει και με την επιστρεπτέα προκαταβολή. Εγώ να σας πω περισσότερο, προτού πιάσουμε το τεχνικό κομμάτι, ανησυχώ, γιατί τα ταξίματα του Υπουργού στα διάφορα τηλεοπτικά πάνε να δημιουργεί, επιτρέψτε μου να πω, ανισότητες. Σήμερα έταξε εμέσως πλην σαφώς ότι υπάρχει περίπτωση και τα ποσά των προηγούμενων επιστρεπτέων να μην δοθούν εξ ολοκλήρου στο τέλος της πανδημίας. Αυτό όπως καταλαβαίνετε, θετικό μεν, εγώ το καταλαβαίνω, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί και ανισότητες, γιατί πολλοί επιχειρηματίες είχαν αποφασίσει όταν υπήρχε επιστρεπτέα προκαταβολή 1, 2, 3 κτλ. Που είχε τη μορφή δανείου ξεκάθαρα, να αποφασίσουν να μην δανειστούν, γιατί το θεωρούσαν ότι μπροστά τους θα το έβλεψαν. Τώρα όμως αυτοί που τα πήραν θα δικαιωθούν εις βάρος κάποιων άλλων. Εδώ μιλάμε, δεν πρέπει δηλαδή όταν υπάρχει κλειστή οικονομία να δημιουργούνται στις ήδη κλειστές επιχειρήσεις δύο ταχύτητες επιχειρήσεων. Τώρα όσον αφορά την επιστρεπτέα προκαταβολή 5, που εξαγγείλθηκε και η 6 σήμερα στην ίδια την εκπομπή, ότι θα ξεκινήσει από τον τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου. Να πάμε όμως στην 5. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία να στηθεί η επιστρεπτέα προκαταβολή. Διαφοροποιείται σε σχέση με την προηγούμενη διαδικασία. Μας ξαναγυρίζει πίσω στη διαδικασία των παλιών επιστρεπτέων, δηλαδή γίνεται η αίτηση μέχρι 15 πρώτου. Και εδώ πολύ μικρό το περιθώριο για να μπορέσουμε εμείς οι φοροτεχνικοί να το στηρίξουμε σωστά αυτό. Φοβάμαι θα γίνουν πάρα πολλά λάθη. Γιατί σε όλη την διαδικασία θα πρέπει να ενημερώσουμε με τα λιγοστά έσοδα που υπήρχαν για το μήνα Δεκέμβριο της επιχειρήσης για να μπει στο My Business Support. Και μετά γίνεται αίτηση, προσέξτε για όσους μας ακούνε, εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Αυτή τη στιγμή δηλαδή ο αλγόριθμος ο οποίος θα καθορίζει το ποσό που θα, αν δικαιούται κάποιος την επιστρεπτέα προκαταβολή 5, δεν έχει οριστεί, καθώς επίσης δεν έχει οριστεί και η ημερομηνία της επόμενης αίτησης. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να υπολογίσουμε ποτέ πόσο θα έρθουν τα χρήματα αυτά στις επιχειρήσεις. Ελπίζουμε το συντομότερο. Το μόνο που ξέρουμε, και το λέω με κάθε επιφύλαξη, αλλά γιατί μέχρι να βγει η ΚΙΑ, η απόφαση, έτσι, είναι ότι και αυτό το 50% θα είναι μη επιστρεπτέο για τις επιχειρήσεις. Όπως καταλαβαίνετε, το έχω ξαναπεί, το ξαναλέμε, ότι αναγκαζόμαστε πολλές φορές να λειτουργούμε με δελτία τύπου. Δηλαδή, οι βασισμένοι στα δελτία τύπου, μπείτε, κάντε και θα δούμε τι θα γίνει. Αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα και πολλές φορές φοβούμαστε, γιατί ειλικρινά μιλάω, βλέπουμε την αγωνία ζωγραφισμένη στα μάτια των επιχειρηματιών. Μην κάνουμε κάποιο λάθος και τον αποκλείσουμε από αυτή τη διαδικασία. Γιατί θα πρέπει να γνωρίζουν όσοι μας ακούνε ότι εδώ πέρα, αν πατήσεις το κουμπί, τελείωσε. Δεν υπάρχει η δικαιολογία ότι έκανα λάθος, άνθρωπος είσαι. Γιατί δεν σου δίνει το δικαίωμα να κάνεις μια διορθωτική, μια ορθή επανάληψη. Αυτό νομίζω ότι είναι μια παγίδα που επιτρέψτε να πω ότι φοβάμαι ότι έχει πιέσει και εμένα για να μπορέσει. Δεν μπορώ να δικαιολογήσω αλλιώς όταν σε όλες τις διαδικασίες τις φορολογικές, όπως είναι η υποβολή ΦΠΑ, όπως είναι η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, όταν είσαι εμπρόθεσμος μέσα σε μια διαδικασία, υπάρχει η διαδικασία της ορθής επανάληψης και της διορθώσεως του λάθους. Πότε περισσότερο τώρα που μιλάμε για χρήματα σε μια τόσο πολύ δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται η οικονομία μας. Έχετε χάσει τον ύπνο σας. Ειλικρινά, ό,τι νιώθω εγώ, αφού γράζουμε ότι γίνεται σε όλα τα λογιστικά γραφεία, σε όλους τους συναδέλφους πανελλαδικά, φανταστείτε, νομίζω μαζί το έχουμε ξανασυζητήσει, να ξεχάσουμε μια αναστολή με 10 εργαζόμενους. Εγώ προσωπικά υπήρχαν βράδια που σκεφτόμουν αν είχα κάνει τις αναστολές σωστά. Περισσότερο, όχι τόσο περισσότερο για το πρόστιμο, όσο περισσότερο θα έχεις τα μάτια να κοιτάξεις αυτούς τους εργαζόμενους που περιμένουν αυτά τα 534 ευρώ για να θρέψουν τις οικογένειές τους και να μπορέσουν να επιβιώσουν. Η ευθύνη είναι πολύ μεγάλη και τώρα μας αναγκάζει μέσα σε ένα 15ήμερο με τόσες τρέχουσες υποχρεώσεις, γιατί δεν είναι μόνο αυτές οι υποχρεώσεις
που υπάρχουν. Είναι σωρό υποχρεώσεις. Έρχεται αυτή την ώρα και μας δημιουργεί μία προϋπόθεση, μας βάζει μία θηλιά στο λαιμό που ξέρουν πάρα πολύ καλά, βέβαια, μεταξύ μας μιλάμε, ότι στις 15 θα δοθεί μία παράταση και θα πηγαίνουμε έτσι σέρνοντας. Μάλιστα. Τώρα, επειδή ρωτάνε φίλοι εδώ τηλεθεατές, τι έχουν λαμβάνει οι εργαζόμενοι που βρίσκονται σε αναστολή. Ουσιαστικά πήρανε το δώρο, το μισό μισθό, αν δεν κάνω λάθος περίπου, το μισό δώρο από την κυβέρνηση, καταβλήθηκε ένα μέρος από την επιχείρηση. Τα χρήματα, το μισθό του Δεκεμβρίου, τα 534 ευρώ, φαντάζομαι είναι θέμα ημερών να μπουν, να καταβληθούν στους λογαριασμούς τους μέσα στο μήνα Γενάρη. Και από εκεί και πέρα συνεχίζουμε, έτσι, αν δηλαδή εξακολουθεί να βρίσκεται σε αναστολή η επιχείρηση. Με τους εργαζόμενους αυτή τη στιγμή είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Mm-hmm. Απλώς καθυστερείται η αποπληρωμή τους. Δηλαδή υπήρχε μια παράταση στην αναστολή, να δηλώσουμε τις αναστολές για το μήνα Δεκέμβρη μέχρι 5 Γενάρη. Τελείωσε η διαδικασία αυτή. Σήμερα έχει 7, ελπίζω μέχρι... θέλω να ελπίζω ότι μέσα στο επόμενο δεκαήμερο θα πληρωθούν τα ειδικοί αποζημίωση στους λογαριασμούς των εργαζομένων. Μέχρι στιγμής πηγαίνουμε βήμα-βήμα, νομίζουμε ότι και Γενάρη θα πάει έτσι. Έτσι, τα δώρα έχουν υποβληθεί κατά αναλογία. Υπήρχαν επιχειρήσεις όπως είναι τα γυμναστήρια ή αθλητικοί όμιλοι που εξ ολοκλήρου οι εργαζόμενοι πήραν αποζημίωση από το κράτος. Απλώς το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει τώρα αυτή τη στιγμή με τους εργαζόμενους, τη στιγμή που μιλάμε, είναι πώς θα αντιμετωπίσουμε στην κατάσταση των ενοικίων. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Και εδώ με τα ενοίκια μιλάμε πάλι με δελτίο τύπου. Δεν υπάρχει μια οικία που να έχει ορίσει τους όρους των ενοικίων. Και υπάρχει το ερώτημα το εξής. Ανακοινώθηκε με δελτίο τύπου ότι για το μήνα Γενάρη θα υπάρχει πλήρη αναστολή των ενοικίων στις επιχειρήσεις οι οποίες είναι κλειστές. Για αυτές που είναι πληττόμενες, περιμένουμε ακόμη την ερμηνεία. Για τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις που είναι κλειστές, που είναι ήδη σε αναστολή, και για τα παιδιά τους που σπουδάζουν, ειδικά αυτό αφορά περισσότερο και τα Γιάννενα, που είναι μια πόλη μεγάλη, που υπάρχουν εισοδήματα από ενοίκια, γιατί μην ξεχνάμε μόνο, δεν μπορούμε να αναφερόμαστε μόνο στους εργαζομένους. Υπάρχουν και ιδιοκτήτες που έχουν κάνει ένα προϋπολογισμό, έχουν κάποιες υποχρεώσεις. Αυτή λοιπόν, όλος ο κόσμος αυτή τη στιγμή είναι στον αέρα. Όπως επίσης, προσωπική μου εκτίμηση, και επιτρέψτε μου να το πω, είναι ότι αυτό το αλαλούμ που επικρατεί με τα ενοίκια, σε μια διαδικασία που οι επιχειρήσεις δεν διαφοροποιείται από τις 7 Νοεμβρίου το καθεστώς τους, και στα Γιάννα ειδικά, γιατί να μιλήσουμε για την περιοχή των Ιωαννίνων, υπήρχε και τον Οκτώβριο ένα τοπικό lockdown εκεί πέρα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί υπάρχουν αυτές οι αυξομοιώσεις των ποσοστών των ενοικίων και το ποιος το δικαιούται, ποιος το δικαιούται. Πιστεύω ότι θα πρέπει, επειδή νομίζω ότι για τους επόμενους 3 μήνες αυτό το πράγμα θα μας απασχολήσει, θα έπρεπε να υπάρχει μια πρόβλεψη τριμηνία με ένα σταθερό επί της 100, όχι μια 100%, μια 80%, μια τα νομικά πρόσωπα να το παίρνουν, μια τα φυσικά πρόσωπα να το παίρνουν, έτσι ώστε να μην δημιουργείται ένα λαλούμ και να μην δημιουργούνται εντάσεις. Γιατί να ξέρετε, κυρία Χριστοφορίδο, αυτές οι εντάσεις μεταφέρονται μεταξύ των φορολογουμένων. Έτσι. Και εμείς είμαστε ανάμεσα. Δηλαδή, τσακώνονται οι ιδιοκτήτες με τους ενοικιαστές και ούτω το καθεξής. Βέβαια, να πούμε ότι, γιατί μας ρωτάνε και αυτό, υπάρχει μια χασούρα στα ενοίκια σε κάθε των περιπτώσεων. Εδώ όμως αυτή η κυβέρνηση το έχει προβλέψει προφανώς. Αυτή η χασούρα έρχεται να ισορροπηθεί η κατάσταση, γιατί η αποζημίωση που θα πάρει ο ιδιοκτήτης δεν τίθεται σε φορολόγηση. Είναι αφορολόγητο. Για παράδειγμα, όταν θα πάει να νίκει 1.000 ευρώ, θα φορολογούνται ανάλογα με την κλίμακα που βρισκόνταν. Είμαι 15, είμαι 25, είμαι 35%. Τώρα αυτή τη στιγμή τα 800 ευρώ που θα πάρει μειωμένα μεν, αλλά θα είναι καθαρά στην τσέπη του χωρίς κανένα φόρο, γιατί δεν φορολογούνται οι αποζημιώσεις. Μάλιστα. Κύριε Θεοδόση. Ενίκια και επιστρεπτέα προκαταβολή. Μου έρχονται πολλά μηνύματα από φίλους τηλεθεατές, μακροχρόνια ανέργους, και ρωτάνε, υπάρχει κάτι, θα τρέξει κάποιο βοήθημα, κάποιο επίδομα, θα βγει κάτι. Υπήρχε το βοήθημα των 300 ευρώ και εδώ οι ενστάσεις ήταν πολλές, με ποιους θεωρούνται μακροχρόνια άνεργος και αν είχε ξαναπάρει επιδότηση ή όχι. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι στον ΑΕΔ. Υπάρχει ένα πρόγραμμα που μπορούν να απευθυνθούν στους λογιστές τους οι φίλοι, οι άνεργοι που μας ακούνε. Έχει τη μορφή κάπως του ΛΑΕΚ. Υπάρχει μια διαδικασία που υποβάλλεται μέσα από μια ηλεκτρονική άλλη πλατφόρμα.
η οποία δίνει τη δυνατότητα μέσα από ένα ουσιαστικά σεμινάριο επιμόρφωσης να μπορέσει να βοηθηθεί και να ενισχυθεί λίγο το εισόδημά τους. Ας συνοηθούν με τους φοροτεχνικούς τους ή αν έχουν κάποια ιδιωτικά κέντρα, τα ΚΕΠ, πώς τα λένε, όχι τα κέντρα, τα Ινστιτούτα αυτά, να απευθυνθούν εκεί πέρα, γιατί αυτοί θα είναι και οι φορείς που θα υλοποιούν αυτά τα προγράμματα. Mm-hmm. Και εφόσον μιλάμε για προγράμματα, να λέμε και τα θετικά. Ήδη υπάρχει ένα πρόγραμμα που υπάρχει σε εφαρμογή, όχι για τους ανέργους, αλλά για τις επιχειρήσεις, για να επιδοτηθεί ο χώρος της εστίασης με θερμαντικά σώματα, με λεγόμενες σόμπες εξωτερικού χώρου. Και υπάρχει στα Σκαριά και ένα πρόγραμμα που εγώ επικοινώνησα σήμερα με το Υπουργείο. Αναμένεται μέχρι τέλος του έτους να βγει. Σήμερα έχει βγει μια πρόσκληση για το φορέα που θα το υλοποιήσει. Είναι ένα πρόγραμμα να ενισχύσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου, ώστε να δημιουργήσουν e-shop. Αυτές βέβαια που έχουν μια φυσική έδρα. Έτσι, αυτό αναμένεται μέχρι τέλος. Είναι ένα κενό που έρχεται να καλύψει. Καθυστερημένα πρέπει να πούμε το Υπουργείο, αφού έβαλε πρώτα τους ανθρώπους αυτούς, τις πολύ μικρές επιχειρήσεις του λιανεμπορίου, στη διαδικασία να λειτουργήσουν με κλικ αγώ. Οι πολλοί δεν διέθεταν, έστω και καθυστερημένα θα τρέξει κάποιο πρόγραμμα, λέτε. Ναι, όπως επίσης, να συμπληρώσω και επί αυτά είναι επί του πιεστηρίου, όπως λέτε και εσείς οι δημοσιογράφοι, να πούμε ότι σήμερα στην εξαγγελία σε μια τηλεοπτική που είχε ο Υπουργός Οικονομικών ανήγγειλε ότι, γιατί μας ρωτάνε και πολλοί φορολογούμενοι, αν θα υπάρχει κάποια μέρημνα με τις ηλεκτρονικές αποδείξεις, με το 30% που πρέπει να καλυφθεί για το 2020. Γιατί πολλοί φορολογούμενοι, δυστυχώς, με την πάυση του εμπορίου δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Η εξαγγελία του Υπουργού σήμερα ήταν πολύ πρόχειρη, επιτρέψτε μου να μου πω. Είπε ότι δεν θα υπάρξει αυτή η δυνατότητα, γιατί έχει διαπιστωθεί ότι υπήρχε μεγάλη κίνηση στο ηλεκτρονικό εμπόριο, ισχυρίστηκε, και θα καλυφθεί από εκεί το κενό. Εγώ προσωπικά πάλι το λέω και πιστεύω και εσείς το καταλαβαίνετε και όλοι όσοι μας βλέπουν και μας ακούνε, ότι θα είναι τραγικό και είναι έτσι κυριολεκτό ακριβώς να υπάρξει νοικοκυριό που να πληρώσει πέναλτι φόρο 22% γιατί το 2020 δεν κάλυψε το 30% των αποδείξεων. Θεωρώ απαραίτητο και νομίζω έχει τις ευαισθησίες και ο υπάρχον υπουργός, αλλά και οι διοικητικοί υπάλληλοι του Υπουργείου, αυτό το πράγμα να το δουν και να μην δημιουργηθεί τέτοιο θέμα. Καταλαβαίνετε, τώρα θα είναι πολύ άδικο να πληρωθεί, γιατί το πέναντι πάμε για 22% στο ποσό που δεν καλύπτεται από τις αποδείξεις, να πληρωθεί γιατί κάποιος μέσα σε ένα τέτοιο χαμό γενικό δεν μπόρεσε να κάνει ηλεκτρονικές συναλλαγές. Mm-hmm. Κύριε Θεοδόση, έρχεται μήνυμα από φίλο τηλεθεατή και λέει, επειδή δεν σας άκουσα νωρίτερα, έχετε ακούσει, λέει, κάτι για κούρεμα ενοικίου στο 100% για κάποιες επιχειρήσεις και ποιες είναι αυτές, ρωτάει. Όταν λέμε κούρεμα στον ενοικίο, έχει με δελτίο τύπου για το μήνα Γενάρη, είπαμε ότι όσες επιχειρήσεις, προσοχή εδώ πέρα και μάλλον θα εξειδικευτεί, δεν υπάρχει περίπτωση, ότι για τις επιχειρήσεις που είναι κλειστές μέχρι μεθαύριο 11 του μηνός από τη δημόσια αρχή, έτσι, άρα μιλάμε για, να το γενικεύσουμε, είναι η εστίαση, είναι ο αθλητισμός, είναι ο πολιτισμός. Εγώ θεωρώ και το λιανικό εμπόριο είναι μέσα, έτσι, γιατί κλειστά είναι τα μαγαζιά από τη δημόσια αρχή. Αυτοί λοιπόν δεν θα πληρώσουν για το μήνα Γενάρη καθόλου ενίκιο στον ιδιοκτήτη ακινήτου. Και από εκεί και πέρα ο ιδιοκτήτης, που ακόμη δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία. Να θυμίσουμε ότι καταρχάς οι άνθρωποι είναι απλήρωτοι για το μήνα Νοέμβριο και Δεκέμβριο, δεν έχουν μπει τα χρήματά τους ακόμη μέσα, για τους ιδιοκτήτες αναφέρομαι. Αυτοί λοιπόν θα λάβουν το 80% αν είναι φυσικά πρόσωπα, για το μήνα Γενάρη, ξαναλέω, και αν είναι νομικά πρόσωπα, άλλη μια αδικημένη κατηγορία, γιατί αυτοί στην προηγούμενη διαδικασία δεν εισέπαρταν τίποτε, θα λάβουν το 60%. Είπαμε, η αποζημίωση αυτή θα είναι αφορολόγητη. Και ξαναλέω ότι για το μήνα Γενάρη οι κλειστές από τη δημόσια αρχή επιχειρήσεις δεν θα δώσουν καθόλου ενίκιο. Και για το μήνα Φεβρουάριο το 100% έρχεται στο 80% και οι ιδιοκτήτες θα λάβουν το 60%. Αυτά όμως, ξαναλέω, είναι από δελτία τύπου και περιμένουμε και εμείς την αρμόδια οικία να το εφαρμόσουμε. Μάλιστα. Όσον αφορά τα ενίκια. Εκκρεμότητες άλλες, αυτό που λέμε με την πανδημία, έχουμε. Εκκρεμότητες, δόξα τω Θεώ, είχαμε και πριν την πανδημία, έχουμε, και δυστυχώς
πολλές αυτές ήρθαν να κουμπώσουν και να επεκτείνουν το βάρος του 2021. Να πούμε εντροχάδι όσο μπορούμε τις περισσότερες και τις πιο σως. Να πούμε ότι μέχρι 26 Δευτέρου είναι μια ημερομηνία που θα πρέπει να την θυμούνται όσοι θέλουν να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας τους, όπως επίσης και τα τέλη κυκλοφορίας συνεπέρνουν και την κατάθεση των πινακίδες των αυτοκινήτων. Βέβαια, εδώ τώρα μιλάμε ότι κάποιοι, γιατί μας τέθηκε αυτό το ερώτημα, είναι τυχεροί, θα κυκλοφορούν 2 μήνες τα αυτοκίνητά τους χωρίς να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας. Οι πινακίδες κατατίθενται ηλεκτρονικά, στο φοροτεχνικό φυσικά, και υπάρχει μια διαδικασία η οποία, εάν διαπιστωθεί ότι δεν τηρείται από τον φορολογούμενο, τα πρόστιμα είναι εξοντωτικά. Άρα μεγάλη προσοχή να τηρείται η διαδικασία αυτή. 26 Δευτέρου επίσης έχει μεταφερθεί και η ημερομηνία για υποβολή φορολογικών υποχρεώσεων και συγκεκριμένα φορολογικών δηλώσεων του έτους 2020, που αφορά αναδρομικά φορολογουμένων, συνταξιούχων, υποβληθούν δηλώσεις θανόντων από τους κληρονόμους, όπως επίσης, επειδή ξέρω ότι η εκπομπή σας έχει μεγάλη απήχηση και στους αγρότες της Ηπείρου, υπήρχαν κάποια ποσά που πολλοί δεν το έχουν αντιληφθεί και θα πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Υπήρχαν πολλά ποσά από επενδύσεις που εισπράχθηκαν το 2019 και αφορούσαν το 2018. Στις περισσότερες των περιπτώσεων να πούμε ότι είναι μικροποσά, όμως θα πρέπει να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση. Υπήρχε ένα μπέρδεμα με τις ΔΟΗ, αν αυτές θα υποβληθούν χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά. Το σύστημα άνοιξε στα τέλη Δεκεμβρίου, μετά τις 12 Δεκεμβρίου. Άρα ηλεκτρονικά πλέον υποβάλλονται και τροποποιητικές αυτές δηλώσεις των αγροτών και θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι 26 Δευτέρου. Αν δεν υποβληθούν όλες αυτές οι δηλώσεις, θα πρέπει μετά να πληρώσουν πρόστιμο 100 ευρώ. Άρα μεγάλη προσοχή και σε αυτό. Επίσης, 11 πρώτου πετρέλαιο θέρμανσης, η πρώτη φάση, και εδώ δεν υπάρχει ο τύπος του πετρελαίου που θα επιδοτηθούμε φέτος. Είναι η πρώτη φορά, ουσιαστικά, και εδώ είναι θετικό, που μπαίνουν και άλλες πηγές πρώτης ύλης που προκαλούν ενέργεια, όπως είναι καυσόξυλα και πέλετ. Ειδικά για τις περιοχές στις δικές σας των Ιωαννίνων που κάνει και περισσότερο κρύο και το καταλαβαίνουν πολλοί άνθρωποι που δεν επιδοτούνταν για αυτές τις πηγές. Μέχρι 11 πρώτου λοιπόν η πρώτη αίτηση. Αναμένουμε και εδώ να δούμε πόσο θα είναι τελικά το ποσό. Κυμαίνεται βέβαια από 80 μέχρι 650 ευρώ. Θα υπάρξουν όμως από πληροφορίες που έχουμε κάποιες περιοχές που μπορεί να βρίσκονται σε πιο ήπιες γεωγραφικά περιοχές, αλλά οι συνθήκες τους είναι πιο έντονες τους χειμερινούς μήνες, όπως τα ορεινά χωριά της Πρέβεζας, τα ορεινά χωριά της Άρτας. Μπορεί η Άρτα να έχει πιο ήπιο καιρό, αλλά στα Τζουμέρκα πάνω οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Άρα αυτές δεν θα πάνε με την περιοχή που βρίσκεται η περιφέρεια Άρτας, θα πάνε με την επόμενη γεωγραφική κατηγορία. Μέχρι 15 πρώτου πρέπει να υποβάλουν όσοι δεν μας ακούνε το Α21. Το Α21 είναι το έντυπο επιδότησης για τα τέκνα, για τα ανήλικα τέκνα. Αυτό αφορά το 2020, γιατί και εδώ υπάρχει ένα μπέρδεμα. Δεν είναι το καινούριο Α21 που θα επιδοτηθούν για τα νέα επιδόματα. Είναι για αυτούς που ξέχασαν να υποβάλουν το 20 το Α21 για τα παιδιά τους ή για αυτούς που έχουν κάποιες μεταβολές της τελευταίας στιγμής. Γιατί γεννιούνται και παιδιά μετά τις 20 Δεκεμβρίου. Άρα για αυτούς τις λίγες μέρες θα πρέπει να γίνει μια καινούρια αίτηση ώστε να πάρει και για αυτό το τέκνο την επιδότηση που αναλογεί ο γονέας. Για τα καινούργια Α21 θα περιμένουμε την καινούργια χρονιά να ξεκινήσουν οι διαδικασίες. Τέλος, υπάρχουν πάρα πολλές ημερομηνίες. Ειδικά οι επιχειρήσεις θα πρέπει να θυμηθούν, δεν το συζητάω, στο φοροτεχνικό τους, όπως επίσης εμείς έχουμε όλη την καλή διάθεση να εξυπηρετήσουμε όλο τον κόσμο, γιατί μας ενδιαφέρει να μην υπάρχει αγωνία και να μην υπάρχουν πρόστιμα στους φορολογούμενους. Επίσης, μέχρι τέλος του μηνός, μέχρι τέλος Γενάρη, θα πρέπει όσοι μας ακούνε και είναι επαγγελματίες και αγρότες να κάνουν επιλογή της ασφαλιστικής κλάσης. Εγώ θα μιλήσω γιατί είμαι λίγο παλιός, επιτρέψτε μου, του παλιού ΤΕΒΕ, του παλιού ΟΑΕ, του σημερινού ΕΦΚΑ, για να μπορέσουμε να συνοηθούμε. Αυτή είναι μια υποχρέωση που γίνεται κάθε χρόνο.
Υπάρχουν κλάσεις από τη χαμηλότερη προς τη μεγαλύτερη και για αυτούς που είναι νέοι εισερχόμενοι στον χώρο της εργασίας αυτής του επιχειρηματία. Όμως, σε κάθε των περιπτώσεων υπάρχουν πολλές περιπτώσεις, επειδή το ποσό, η κλάση που θα διαλέξει ο κάθε ασφαλισμένος θα καθορίζει και τη σύνταξή του. Αυτό τώρα επιτρέψτε μου ο καθένας μας που σας ακούει να έχει τις επιφυλάξεις, γιατί ένας άνθρωπος 25 χρονών, 30, δεν θα ξέρει με πώς τη σύνταξη θα βγάλει. Πάντως, μιας μιλάμε για τα δεδομένα σημερινά, ότι είναι αναλογικό το σύστημα, γιατί αν θυμούμαστε παλιότερα, πήγαινε με τα τελευταία 5 χρόνια πόσο σύνταξη θα έβγαζε κάποιος. Εδώ πηγαίνει με όλο τον ασφαλιστικό βίο που έχει κάποιος ασφαλισμένος. Θα πρέπει όμως να μην παρεσυρθούμε πολλές φορές και να πούμε ότι να πάμε στη χαμηλότερη κλάση, γιατί είναι πιο οικονομική, το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό. Αλλά υπάρχουν και επιχειρήσεις που μπορεί, διαλέγοντας μια μεγαλύτερη ασφαλιστική κλάση, επειδή το ποσό αυτό είναι και φοροαπαλλαγή ταυτόχρονα για την επιχείρηση, να συνοηθεί με το φοροτεχνικό του, να το βάλουν κάτω να διαλέξει, γιατί μπορεί να είναι διπλά κερδισμένος. Να πάρει μεγαλύτερη ασφαλιστική κλάση, να είναι κερδισμένος τόσο ως προς τα έξοδά του και να είναι και να δημιουργεί και ένα ασφαλιστικό βίο μεγαλύτερο για την χρονιά που θα βγει στη σύνταξη. Υπάρχουν πολλές άλλες υποχρεώσεις που πιστεύω ότι αυτές έτσι περισσότερο αφορούν άμεσα, όχι όπως και οι άλλες, τους φορολογούμενους, για να μπούμε σε άλλες λεπτομέρειες, θα τους μπερδέψουμε, είναι πιο τεχνικά οι υποχρεώσεις που υπάρχουν. Και δόξα τω Θεώ, να είμαστε καλά, να είμαστε γελοί. Εδώ είμαστε για να μπορέσουμε να βοηθάμε προς όλες τις κατευθύνσεις. Κύριε Θεοδόση, κάθε φορά που συζητάμε, πραγματικά μου δίνετε την αίσθηση ότι πλέον θα πρέπει να είμαστε σε μόνιμη επαφή μαζί σας. Ειδικά οι επιχειρηματίες, τι να λέμε, πρέπει να είναι το δεύτερο τηλέφωνο που θα παίρνουν, πρέπει να είστε εσείς, ο φοροτεχνικός τους. Δεν ξέρω, πίεση και άγχος μου δημιουργεί όλο αυτό. Είναι σημαντικό όμως που υπάρχουν άνθρωποι σαν και εσάς που είναι διατεθειμένοι να μας διαφωτίσουν. Και σας ευχαριστούμε θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ και με την ευκαιρία που μου δίνετε. Θα πρέπει να θυμίσω και μια εκδήλωση που διοργανώνουμε όλες οι ενώσεις της Επίρου. Να πούμε ότι εγώ σαν παλιότερος συνδικαλιστής είχαμε και πιστεύω ότι θα έχουμε πάντα μια άψογη συνεννόηση και συνεργασία με όλες οι ενώσεις της Επίρου. Που σπάνια το βλέπεις αυτό σε περιφερειακές καταστάσεις. Όχι στην Ήπειρο γενικότερα, δηλαδή τόσο και με την Ένωση των Ιωαννίνων, όσο και με την Ένωση της Πρωτείας, όσο και με την νεοειδρυθήσα Ένωση της Πρέβεζας, έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία και διοργανώνουμε το Σάββατο που μας έρχεται, 9 του μηνός, ένα διαδικτυακό σεμινάριο, γιατί αυτό γίνεται στα πλαίσια της διαδικασίας του COVID, που το θέμα του θα είναι οι διαδικασίες που αφορούν το ΦΠΑ. Το ΦΠΑ είναι μια διαδικασία που μπορεί να ακούγεται απλή, αλλά είναι τόσο σύνθετη και τόσο πολύπλοκη. Mm-hmm. Βέβαια, να πούμε ότι εδώ θα ήταν καλά να το παρακολουθήσουν όλοι οι συνάδελφοι λογιστές και ειδικότερα οι νεότεροι που μπαίνουν τώρα σε μια. Προσπαθούν να δημιουργήσουν μια επαγγελματική, ας πούμε έτσι, συγκρότηση γύρω από το επάγγελμά μας. Θα ήταν πολύ θετικό να παρακολουθήσουν. Θα γίνει διαδικτυακά. Εμείς, σαν ενώσεις, για να δείξουμε και την καλή θέληση της καινούριας χρονιάς που λέγαμε πριν, το παρέχουμε στα τακτοποιημένα οικονομικά μας μέλη δωρεάν. Όποιος άλλος θέλει να το παρακολουθήσει, ευχαρίστω να επικοινωνήσει ή με μένα, ή με τον πρόεδρο των Ιωαννίνων, τον Σπύρο τον Μπέκα, ή με τον Χρήστο Γκισόπουλο, τον πρόεδρο της Πρωτείας. Είμαστε στη διάθεση. Και με αυτό να κλείσω και να πω σε αυτό που είπατε, ότι ο φοροτέχνης λογιστής της Ηπείρου, και το λέω με απόλυτη γνώση αυτό το πράγμα, και δεν είναι για να το πω. Έχουμε διοργανώσει πάρα πολλά προπονητικά σεμινάρια. Βρισκόμαστε σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Με τα λάθη που μπορούμε να κάνουμε και εμείς μέσα από τις δουλειές μας. Αυτό, όποιος κάνει λάθος, όποιος δουλεύει, μάλλον κάνει λάθος. Και θέλω να πω ότι όσοι μας ακούν οι πειρώτες, να έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη στους φοροτέχνες τους και πολλές φορές να μας δίνουν και εμάς λίγο ένα άλοθη και μία έτσι, ας πούμε. Να μην είναι τόσο αυστηροί κριτές, γιατί όντως οι καταστάσεις που ζούμε είναι δύσκολες και πάντα να ξέρουν το γνώμονά μας είναι να στεκόμαστε στο πλευρό της επιχείρησης και του φορολογουμένου. Και φυσικά και των δημοσιογράφων της Ηπείρου που έχουν τόσο ενδιαφέρον για να ενημερώνουν όλο τον κόσμο που μας βλέπει. Σας ευχαριστούμε θερμά. Λοιπόν, για όποιον νέο συνάδελφό σας ή και παλιότερο και όποιον γενικότερα έχει τη διάθεση να ακούσει
όλα τα νέα γύρω από το ΦΠΑ. Είπαμε διαδικτυακό σεμινάριο ή αλλιώς webinar, όπως τα λένε πλέον, στις 9 του μηνός μεθαύριο. Βρίσκει μέσα από τις ενώσεις πληροφορίες για να το παρακολουθήσει και να έχει έτσι πρόσβαση στις νέες πληροφορίες, στη γνώση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εννοείται ότι θα τα ξαναπούμε, κύριε Θοδώση. Εύχομαι να είναι μια καλή χρονιά αυτή η χρονιά που μόλις ξεκίνησε. Καλή χρονιά και να και ελπίζω, επειδή λέμε κάθε χρόνο για το 19, αλλά ας πούμε λέγαμε να κλείσει το 19, να έρθει το 20, να είναι καλό. Εγώ να δώσω μια ευχή κλείνοντας. Καλή χρονιά το 2021 να πάρουμε τα θετικά των προηγούμενων χρονών, από τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή υγεία, δεν το συζητάω, ευτυχία, ευημερία και ανάπτυξη. Και ειρήνη και αλληλεγγύη, γιατί είναι κάποιες έννοιες που είδατε και χθες τα γεγονότα που συνέβησαν στην Αμερική, με καθεστώτα αυταρχικά, τι δημιουργείται και τι πρόβλημα δημιουργείται στον κόσμο. Άρα υγεία, ευημερία, ευτυχία πιστεύω ότι είναι τα πολυτιμότερα και ελευθερία φυσικά είναι τα πολυτιμότερα αγαθά. Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί δεν είναι και αυτά δεδομένα για όλους. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ. Φίλες, φίλοι, πολλά τα μηνύματά σας και σας ευχαριστώ αλήθεια πολύ. Προσπαθήσαμε πολλές από τις ερωτήσεις που μας στείλατε να τις απαντήσουμε. Νομίζω έτσι τα πιο κρίσιμα έτσι, κέρα ερωτήματα που σας καίνε τα απάντησε ο κύριος Θεοδώσης. Τώρα, αν κάτι μας έχει διαφύγει, εννοείται ότι θα το κρατήσουμε και θα το. Του το μεταφέρουμε και σε άλλη εκπομπή, θα είμαστε εδώ να τα συζητήσουμε. Πάμε σε πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε να κλείσουμε έτσι και με αθλητική ενημέρωση. Θα δούμε τα σημαντικότερα στιγμιότυπα του χθεσινού αγώνα του Παζιάννα με την Λάρισα. 0-0 πήγε αυτός ο αγώνας, έτσι. Ισοπαλία, πολύτιμος ο βαθμός. Είπαμε, ακόμη και η ισοπαλία θα ήταν πολύτιμη για τον Παζιάννα. Τον πήρε τον πολυπόθητο βαθμό. Και εννοείται ότι θα είναι μαζί μας σε πολύ λίγο και ο Γιώργος Ομέγας για να μας μεταφέρει έτσι να ρίξουμε λίγο τους τόνους σε ωραίες ειδήσεις, περίεργες από όλο τον κόσμο. Σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί σας. Είναι ωραίο να επιστρέφεις στις ρίζες σου. Εκεί που η Ελλάδα συνεχίζει ζωντανή και αυθεντική. Εκεί που η φύση παραμένει αγνή και αμόλυντη. Εκεί που οι αξίες έχουν μείνει αναλύωτες στον χρόνο. Εδώ στο Πογόνι, η παράδοση στα γαλακτοκομικά περνά από γενιά σε γενιά. Αυτό που για κάποιους είναι ένα κομμάτι τυρί, για την οικογένεια Μπάσιος είναι ένα κομμάτι της ιστορίας της. Φέτα Πογόνι Μπάσιος. Φέτα Πογόνι Μπάσιος. Γεύση γεμάτη χωριό. Ένα γιαούρτι με παράδοση έρχεται στο τραπέζι σας. Νέο παραδοσιακό γιαούρτι Δοδόνη, Πρόβιο και Κατσικίσιο από 100% ελληνικό γάλα με την αυθεντική αγαπημένη γεύση. Απολαύστε το! Πριν λίγα χρόνια, αποφάσισα να κάνω πραγματικότητα το όνειρο μιας ζωής στον τόπο που μεγάλωσα. Στη Συνεταιριστική Τράπεζα Επίρου πιστεύουμε πως η μικρή επιχειρηματικότητα είναι η κινητήριος δύναμη της τοπικής οικονομίας και την υποστηρίζουμε με ευελιξία και αμεσότητα. Σήμερα έχω δίπλα μου τη Συνεταιριστική Τράπεζα Επίρου, τον καλύτερο συνεργάτη, για να πάμε μαζί τη Μυρτάλη στο επόμενο βήμα. Είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Είμαστε οι πυρώτες. Αντιλαμβανόμαστε τις ανάγκες σας καλύτερα από όλους. Στη Συνεταιριστική Τράπεζα Επίρου χτίζουμε καθημερινά σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας και προτείνουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους. Είμαστε η τράπεζα που σας ακούει και σας καταλαβαίνει. Είμαστε η τράπεζα του τόπου μας. Συνεταιριστική Τράπεζα Επίρου. Η τράπεζα του τόπου μας. Άκου αυτό! Απόλαυσε ένα δαγόρι sparkling με φυσικό άρωμα πράσινο μήλο. Δες το διαφορετικά και τα πιο απλά γίνονται συναρπαστικά. Mountains, το μεγαλύτερο κατάστημα ειδικού εξοπλισμού στα Γιάννενα.
Αν είστε λάτρης της φύσης, στο κατάστημα Mountains θα βρείτε αυτό που ζητάτε. Mountains. Διαθέτουμε το πιο σύγχρονο εξοπλισμό για ορειβασία και υπαίθριους περιπάτους. Mountains. Τα πάντα για το κυνήγι, το ψάρεμα, την κατάδυση και το κάμπινγκ. Κατάστημα ειδικού εξοπλισμού Mountains. Κάτσαρη 41 στα Γιάννενα. Σας περιμένουμε. Είμαστε λοιπόν φίλες και φίλοι. Πάμε να καλησπερίσουμε τον Γιώργο το Μέγα, να τον βάλουμε στην παρέα μας και να δούμε τι ωραίες ειδήσεις μας έχει ετοιμάσει για να μας ταξιδέψει. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Ελενάκη μου. Τι να πω, χρόνια πολλά για τα φώτα εχθές. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Καλό φωτισμό να έχουμε όλοι μας. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολύ ωραία. Ξεκινάμε τη χρονιά μας με πολύ ωραία θέματα, με ψηφιακά θέματα θα έλεγα. Για πάμε να δούμε. Λοιπόν, ένας ψηφιακός μόδιστρος, αλλά και 20 παράξενα επαγγέλματα του μέλλοντος. Mm-hmm. Οι θέσεις εργασίας αλλάζουν λόγω της αυτόματης νοημοσύνης, αλλά δεν πρόκειται να χαθούν, όπως τουλάχιστον υποστηρίζει μια αμερικάνικη εταιρεία. Με βάση τις μεγάλες μακροοικονομικές πολιτικές, δημοσιογραφικές, κοινωνικές, πολιτιστικές, επιχειρηματικές, τεχνολογικές τάσεις που παρατηρούνται σήμερα, ο Αμερικανικός Όμιλος προτείνει νέες θέσεις εργασίας που θα προκύψουν τα επόμενα 10 χρόνια και θα αποτελέσουν ακρογωνιαίους λίθους για το μέλλον της εργασίας. Αν και αναφερόμαστε στο πολύ κοντινό μέλλον, Έλενα, πολλές από τις προτινόμενες θέσεις εργασίας μας φαίνονται τουλάχιστον παράξενες. Mm-hmm. Ας δούμε όμως αναλυτικά. Πάμε στην πρώτη καρτέλα λοιπόν. Περιπατητής ομιλητής. Σε μια εποχή που η τεχνητή νοημοσύνη θα έχει εισβάλει σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας, η ανάγκη για ανθρώπινη επαφή θα γίνει αντικείμενο εργασίας. Ο υπάλληλος μπορεί να συνομιλεί με τους πελάτες για θέματα που τους διαφέρουν, να περπατάει μαζί τους για να ψυχεί ή να βγάλουν το σκύλο βόλτα. Λοιπόν, επόμενη καρτέλα και επόμενο επάγγελμα. Ψηφιακός, συγγνώμη, αυτή ήταν ο περπατητής. Πάμε στη μεθεπόμενη, ζητώ συγγνώμη. Mm-hmm. Ψηφιακός μόδιστρος. Τι σημαίνει αυτό? Λοιπόν, οι online αγορές ρούχων αυξάνονται συνεχώς, αλλά υπάρχει μεγάλο ποσοστό επιστροφών, καθώς το ρούχο δεν είναι στο μέγεθος που επιθυμούσε ο αγοραστής. Ο ψηφιακός μόδιστρος λοιπόν θα ταιριάζει τις αναλογίες του πελάτη με αυτές των ρούχων, ώστε να εξασφαλίζει ότι ταιριάζουν. Επόμενη καρτέλα, επόμενο επάγγελμα, προσωπικός επιμελητής αναμνήσεων. Οι δημιουργοί προσωπικής μνήμης παρέχουν μια ρεαλιστική λύση αναμνήσεων για τους πελάτες τους, δημιουργώντας και παρέχοντας εικονικά περιβάλλοντα που αντικατοπτρίζουν τα βιώματά τους. Δηλαδή, Έλενα, εδώ, σύμφωνα, δεν ξέρω τώρα πώς θα μπορεί να ελέγχεται όλο αυτό τα βιώματα, τα οποία θα, στην ουσία ο προσωπικός επιμελητής αναμνήσεων θα σου αναφέρει και θα σου ξαναδείχνει παλιές εικόνες της ζωής σου. Αυτό πώς θα γίνει, ένας θεός ξέρει. Λοιπόν, επόμενη καρτέλα και δημιουργός ταξιδιών επαυξημένης πραγματικότητας. Λοιπόν, ο δημιουργός ταξιδιών επαυξημένης
πραγματικότητας που περιλαμβάνουν τη ρύθμιση του τόπου αλλά και του χρόνου. Δηλαδή μέσα από αυτή την εφαρμογή θα μπορούν οι ταξιδιώτες να βλέπουν live τα πάντα σαν να είναι εκεί. Σε όλο τον κόσμο. Επόμενο επάγγελμα και καρτέλα, ερευνητής πληροφορίας. Ένας detective που αναζητά την πληροφορία μέσα στο απίστευτο όγκο δεδομένων της κοινωνίας της πληροφορίας. Δηλαδή, αυτό να το δεχτώ, αυτό είναι πολύ λογικό ως επάγγελμα και πραγματικά είναι κάτι το οποίο το έχει δημιουργήσει η ίδια η ζωή, η ίδια η εξέλιξη, αλλά όλα τα προηγούμενα... Θα λέγαμε κάτι σαν Google δηλαδή. Ναι, όλα τα προηγούμενα αλήθεια δεν τα καταλαβαίνω. Ούτε εγώ έλεγα, ειλικρινά προβληματίστηκα υπερβολικά, διότι θεωρώ ότι μετά από όλα αυτά, καταλαβαίνεις πόσες θέσεις εργασίας τώρα θα χαθούν, έτσι πόσα πράγματα δηλαδή θα χαθούν, δεν ξέρω τώρα τι θα συμβαίνει. Και κάποιος δεν ξέρω γιατί να, δηλαδή γιατί να υπάρχει ανάγκη κάποιος να σου... να είναι ο επιμελητής των αναμνήσεών σου. Δηλαδή, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, ειλικρινά κάποια πράγματα δεν έχουν λογική, αλλά... κάποιοι ίσως να βλέπουν πιο μπροστά από εμάς. Να είναι πιο διορατικοί. Ναι, δεν μπορούμε να το διανοηθούμε, να το αντιληφθούμε εμείς αυτό το πράγμα. Σκέψου τώρα τι μπορεί να γίνει, έτσι. Και όλα αυτά αμερικάνικα. Λοιπόν, φεύγουμε και πάμε Μεγάλη Βρετανία. Για πάμε. Σούπερ μάρκετ βάζει τα τρόφιμα στο ψυγείο σου ενώ λείπεις. Πώς το κάνει αυτό? Του αφήνεις και τα κλειδιά στην εξώπορτα? Βρετανική αλυσίδα σούπερ μάρκετ θα προσφέρει δοκιμαστικά μια υπηρεσία διανομής που θα επιτρέπει στους υπαλλήλους να μπαίνουν στα σπίτια των πελατών και να τοποθετούν τα ψώνια στη θέση τους ενώ λείπουν οι ιδιοκτήτες. Η εταιρεία σούπερ μάρκετ Watros ισχυρίζεται ότι είναι η πρώτη στο Ηνωμένο Βασίλειο που θα εφαρμόσει δοκιμαστικά μια τέτοια υπηρεσία. Η δοκιμαστική περίοδος αναμένεται να ξεκινήσει. Έχει ξεκινήσει από τέλη Δεκεμβρίου έως τέλη Ιανουαρίου και είναι διαθέσιμα αρχικά σε 100 πελάτες στο νότιο Λονδίνο, με την επιτυχία που είχε όταν εφαρμόστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στις σκανδιναβικές χώρες. Η υπηρεσία αυτή ονομάζεται «Ενώ βρίσκεσαι μακριά». Επιτρέπει σε έναν πελάτη με την τεχνολογία ενός έξυπνου ρολογιού να ορίζει έναν προσωπικό κωδικό πρόσβασης στο σπίτι του που αποστέλλεται στην εταιρεία μέσω μιας ασφαλούς εφαρμογής. Ο κωδικός στέλνεται στον διανομέα την ώρα που φτάνει στο σπίτι του πελάτη και διαγράφεται όταν ολοκληρωθεί η αποστολή των αγορών. Ο κωδικός είναι για το συναγερμό, Έλενα. Οι διανομής λοιπόν τοποθετούν τα τρόφιμα στο ψυγείο του καταψύχτη, στα ντουλάπια, στον πάγκο της κουζίνας ή όπου αλλού θέλει ο πελάτης. Όλη αυτή η διαδικασία καταγράφεται από μια κάμερα που έχει κρεμασμένη στο λαιμό του ο διανομέας, ενώ ο πελάτης μπορεί να δει το βίντεο την επόμενη μέρα. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι αναμένει να επεκτείνει την υπηρεσία πάνω από 1.000 πελάτες την άνοιξη που μας έρχεται, ανάλογα με την επιτυχία της δοκιμαστικής περίοδου. Μάλιστα. Πάμε τώρα και στην Νορβηγία. Λοιπόν, φεύγουμε και πάμε Νορβηγία, όπου ένας έξυπνος δρόμος ανάβει τα φώτα μόλις περνά αυτοκίνητο. Θα λέγαμε κάτι σαν φωτοκύτταρο, αλλά μιλάμε για πολλά φώτα, δεν λέμε για ένα. Λοιπόν, φύγαμε. Ένα πρωτοποριακό τρόπο εξοικονόμησης ενέργειας δοκιμάζει η Νορβηγία, εγκαθιστώντας πειραματικά στον οδικό δίκτυο ένα έξυπνο σύστημα σύμφωνα με το οποίο τα φώτα ανάβουν αυτόματα μόλις αντιληφθούν αυτοκίνητο, ενώ στη συνέχεια σβήνουν. Λίγο έξω από το Όλσο, σε μια διαδρομή μήκους 5 χιλιόμετρων, τοποθετήθηκαν αισθητήρες κίνησης, οι οποίοι καταγράφουν την κυκλοφορία στον δρόμο. Όταν το σύστημα αντιληφθεί ότι δεν υπάρχουν αυτοκίνητα, ποδήλατα ή πεζοί, δίνει εντολή έτσι ώστε η ένταση στους λαπτήρες να μειωθεί στο 20%. Προσοχή, δεν σβήνουν, αλλά να μειωθεί στο 20%. Όταν κάποιο όχημα ή πεζός εισέλθει στην περιοχή του ελέγχου, οι αισθητήρες ενεργοποιούν το φωτισμό ώστε να επανέλθει το φως στο 100% της αποδοσής του, προκειμένου να προσφέρει το απαραίτητο φως. Αν οι δοκιμές αυτές στεφθούν με επιτυχία, η πολιτεία θα μπορεί να επεκτείνει το σύστημα και σε άλλες περιοχές, επιτυχάνοντας σημαντική οικονομία στην κατανάλωση ρεύματος και αντίστοιχη μείωση εκπομπών ρήπων χωρίς παραχωρήσεις στην οδική ασφάλεια. Σύμφωνα, Έλενα, με υποστηρικτικές του προγράμματος, το κόστος ενός τέτοιου συστήματος μπορεί να αποσβέσει σε 4-5
χρόνια λειτουργίας, ενώ άλλα ανταγωνιστικά προγράμματα εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας στο δημόσιο φωτισμό δοκιμάζονται και σε άλλες εποχές της Νορβηγίας. Να πούμε, Έλενα, ότι αυτό η Ευρώπη γενικά είναι υποσκέψη να πραγματοποιήσει τη συγκεκριμένη λειτουργία σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Μάλιστα. Αυτό πάνω πει. Εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτό πάνω πει. Εξοικονόμηση πραγματικά ενέργειας. Λοιπόν, με αυτά κλείνουμε. Τα υπόλοιπα αύριο. Αυτά κλείνουμε. Τελειώσαμε. Εσάβριον ναι. Τα σπουδαία λοιπόν. Μας έχεις ετοιμάσει και άλλα για αύριο. Οπότε θα τα δούμε τα υπόλοιπα αύριο. Θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Φίλια, καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα. Φίλες, φίλοι, πάμε να κλείσουμε και να σας αποχαιρετήσουμε εδώ, βλέποντας όμως, γιατί μας το ζητήσατε πολύ, τις σημαντικότερες φάσεις του χθεσινού αγώνα του Παζιάννα με την Λάρισα, αλλά και των δηλώσεων που έγιναν, όπως χαρακτηριστικά εμείς λέμε στο τρίτο ημίχρονο του αγώνα. Οπότε θα κλείσουμε έτσι, βλέποντας το ρεπορτάζ από τον Παζιάννα, και εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο. Και φυσικά αύριο θα σας έχουμε και ολοκληρωμένο ρεπορτάζ, παρουσία και του Βαγγέλη Γιφτόπουλου. Οπότε βλέπουμε τα σημαντικότερα στιγμιότυπα του χθεσινού αγώνα, τις σημαντικότερες φάσεις του χθεσινού αγώνα, και έτσι σας αποχαιρετάμε. Εμείς θα τα πούμε αύριο μεσημέρι, Παρασκευή, σε λίγα λεπτά μετά τις 3. Έως τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Συμπληρωμένο πεντάλεπτο στο παιχνίδι. Πλατέλας ανάμεσα σε δύο από τις κόντρες Φιλίπ. Σε πρώτο χρόνο έκανε τη σέντρα Μιλοσάβλεβιτς. Η πρώτη μεγάλη στιγμή στο παιχνίδι στο 6. Παρέμβαση Σιόντι και από τη δική του ο Μάξι μπάλα έφτασε στον Παμπλίδ που δεν βρήκε το κοντρόλ. Του πήρε την μπάλα ο Μιχαήλ και ο Φιλίπ. Shoot out στο 28. Στον αέρα ο Ζίζιτς περιμένει τον Παμπλίδη. Απόντος λέω σε τέτοιου είδους παιχνιδιού. Ψηλά την μπάλα, δύσκολα ο Πας να μπει. Κρίσμαν, βγαίνει ο Νάγκη, η φάση δεν τελειώνει για την ΑΕΛ και χάνει μεγάλη ευκαιρία ο Καρτάλης στο 29. Ηλιάδης. Σε ένα χώρο που ο Παμπλίδης τους πιάνει όλους. Εξαπίνης και πηγαίνει αυτός πρώτος στην μπάλα. Με το αριστερό εκτελεί out. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Πας το 43. Δείτε πόσο κοντά περνάει η μπάλα από το δεξί δοκάρι του Νάγκη. Τρούγιτς, αυτός βρήκε τον τρόπο να κάνει τη σέντρα. Ο Πινακάς θέλησε να μπει στη φάση χωρίς να τα καταφέρει. Έχει μία ακόμη προσπάθεια ο Τρούγιτς. Δεύτερο δοκάρι πηγαίνει τώρα η μπάλα. Πλατέλα στην έξι, το αριστερό έκανε το σουτ. Καρτάλης για τον Παμπλίδη, ζήτησε απέναντι μπάλα ο Κρίσμαν. Εκεί πηγαίνει στον Κροάτι, σουτ στην κίνηση out πάνω από την εστία στο 75. Πάλι Μιχαήλ για τον Μιλοσάβλεβιτς. Ο Νάουμετς είναι εκεί και εκμεταλλεύεται τη λάθος εκτίμηση στη φάση του Μιλοσάβλεβιτς. Ο Νάουμετς γυρίζει, έκανε το σουτ, τον περιμένει ο Νάγκη. Και βέβαια είναι σημαντικό να μην χάνει το έδρας. Για μας σημαντικά που δεν δεχτήκαμε γκολ σήμερα. Πιστεύω ότι σε ένα παιχνίδι, ειδικά νευρικό από και τις δύο ομάδες, λογικό επειδή είναι και εμβόλυμο μάτς και υπήρχε πίεση στο παιχνίδι, είμαστε την καλύτερη ομάδα. Είχαμε τις πιο κλασικές ευκαιρίες. Θα μπορούσαμε τη νίκη. Το λιγότερο μπορούσαμε να πάρουμε σήμερα την ισοπαλία και την πήραμε. Μπορούσε κάτι περισσότερο σήμερα ο ΠΑΣ με βάση την εικόνα του αγώνα? Πιστεύω ναι, είχαμε δύο κλασικές ευκαιρίες στο πρώτο μήχρονο και με άδειο τέρμα σε μια φάση που θα μπορούσαμε να σκοράρουμε. Πιστεύω ο Λάρισα έκανε μια φάση σε όλο το παιχνίδι. Η αμυντική λειτουργία τακτικά ήταν ok. Ξεκινήσαμε δύο συστήμα, με ένα σύστημα αλλάξαμε το άλλο. Στο τέλος παίξαμε ένα 5-4-1 για να τελειώσει το μάτς το 93. Αλλά πιστεύω ότι ναι, είχαμε πιο πολλά από το παιχνίδι μέσα. Λίγο πιο συντηρητικά σε σχέση με άλλα παιχνίδια, συμφωνείτε σήμερα ο ΠΑΣ? Κοιτάξτε, το παιχνίδι μας είναι σχετικά ταχυδυναμικό και σε εμβόλυμες αγωνιστικές που δεν μπορεί να κάνεις και προπόνηση με τη βροχή ούρη στα Γιάννενα. Έτσι, λογικό ότι η δύναμη δεν θα είναι η ίδια. Φάνηκε και σε εμάς αλλά και στη Λάρισα. Ένα παιχνίδι που θέλαμε τη νίκη. Κάναμε κάποιες προϋποθέσεις, δεν κάναμε ευκαιρίες, δεν κάναμε πολλές τελικές. Όπως και στο παιχνίδι δεν γίνανε γενικότερα ούτε από την πλευρά μας, ούτε από τη μεριά του Μπας Γιάννενα, ο οποίος πιθανόν και σίγουρα θα τον διέφερε και η ισοπαλία. Γενική εικόνα, το γενικό συμπέρασμα. Αμυντικά πήγαμε καλά, όμως επιθετικά δεν μπορέσαμε να κάνουμε κάποιες προϋποθέσεις, να τις κάνουμε ευκαιρίες.
Ο λόγος είναι το πιστεύω, όχι πιστεύω, είμαι σίγουρος, το πρέπει. Έπρεπε να πάρουμε το παιχνίδι, τα παιδιά είναι η βαθμολογική θέση της ομάδος. Και αυτό βάρινε πολύ τα πόδια, ειδικά στο επιθετικό κομμάτι. Υπάρχει πίεση δηλαδή, αυτό λέτε. Εντάξει, είναι φυσιολογικό να υπάρχει όταν πρέπει να αναρριχηθείς. Mm-hmm. Αυτός ο βαθμός πόσο βοηθάει όμως ψυχολογικά, γιατί δίνει μια ανάσα στο βαθμολογικό πίνακα. Εντάξει, προσέξτε, ήταν ένα παιχνίδι που σίγουρα σαν προπονητής ήθελα να κερδίσουμε, σαν ομάδα θέλαμε να κερδίσουμε. Τώρα, από εκεί και πέρα, από το 55 με 60, σαν προπονητής με κινήσεις σε εισαγωγικά ρίσκαρα το παιχνίδι να το πάρουμε, με κάποιο κίνδυνο να μπορέσουμε να υστερήσουμε και κάπου αμυντικά. Έκλεισε το παιχνίδι, όπως σας είπα, προσπαθήσαμε να κάνουμε κάποιες προϋποθέσεις, κάποιες ευκαιρίες. Τέλος πάντων, από τη στιγμή που δεν κερδίσαμε, σίγουρα δεν θα θέλαμε να χάσουμε. Δυσκολεύει λίγο τα πράγματα το πρόγραμμα με τα συνεχόμενα μάτς. Πάντα ήταν δύσκολα. Πάντα είναι δύσκολα. Κάθε μάτς είναι ξεχωριστό. Το έχω πει και πιο παλιά, όσο ψηλά και να είσαι. Κάθε μάτς είναι ξεχωριστό. Πρέπει να παλεύεις για την επόμενη μέρα, για το ποδόσφαιρο. Εκεί που είσαι καλά την άλλη μέρα μπορεί να μην είσαι καλά και εκεί που δεν είσαι καλά μπορεί ξαφνικά να αρχιθείς πολύ καλά. Το θετικό σε εισαγωγικά είναι ότι για δεύτερο συνεχόμενο μάτς πήγαμε πολύ καλά αμυντικά. Να σταθεροποιήσουμε ένα κορμό, μια απόδοση σε αυτή τη φάση του παιχνιδιού. Με ΠΑΟΚ όπως την περασμένη αγωνιστική, αλλά και με ΠΑΣ Γιάννε που κάνει γενικά ευκαιρίες. Και από εκεί και πέρα και με δουλειά και με κάποια παιδιά που σίγουρα, όπως προείπα, πρέπει και χρειάζεται να δουν και θα έρθουν, να βελτιώσουμε και το άλλο το κομμάτι, συν το ψυχολογικό που κακά τα ψέματα μισό πράγμα στο ποδόσφαιρο είναι ψυχολογία και πρέπει να απελευθερωθούν λίγο τα πόδια τους με μία νίκη.